Αυτό το επεισόδιο είναι μια πολύ ευγενική προσφορά των φίλων της εκπομπής που αποφάσισαν να στείλουν μηνυματάκι στο 6345 και να πάρουν μέρος στο μεγαλύτερο διαγωνισμό που έγινε ποτέ. Ή ανθρώπων οι οποίοι αποφάσισαν με κάποιο τρόπο, μέσα τους δηλαδή το ζήγησαν και είπαν να μας στηρίξουν μέσω της πλατφόρμας Patreon. Οι Patreons μας λοιπόν, γιατί έχουμε και ένα επίπεδο, σας δίνουν αυτό το επεισόδιο με πάρα πολύ αγάπη. Εάν θέλεις και εσύ τώρα που είναι Χριστούγεννα να στηρίξεις μια εκπομπή, μπορείς να πεις στο link που έχουμε στην περιγραφή, το οποίο είναι κάτι του τύπου patreon.com/marmeladefraula, και να βάλεις ένα μικρό ποσό για να στηρίξεις αυτήν την εκπομπή για ένα μήνα, για 7 μήνες, για 15 μήνες, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις. Στηρίζοντας αυτήν την εκπομπή, παίρνεις και διάφορα άλλα προνόμια, τα οποία τα έχουν μόνο οι καλύτεροι και όχι κάτι πλέμπες, όπως για παράδειγμα να ακούς την εκπομπή νωρίτερα, το οποίο εντάξει, είναι ένα προνόμιο. Εντάξει, δηλαδή εμείς το διασκεδάζουμε πάρα πολύ που μεταξύ μας συζητάμε και λέμε χάχα, εμείς ξέρουμε την εκπομπή ενώ εσείς δεν την ξέρετε. Οπότε αν θες να είσαι τέτοιος, μπορείς να μπεις στο patreon.com/marmeladafraula ή κάτι τέτοιο. Δείτε το από κάτω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, δίνουμε ένα 3-2-1 και κάνουμε... Πρόσφατα σε κάτι πιο επαγγελματικά γυρίσματα που είδα κάποια bloopers, το λένε κλακέτα αυτό, αλλά ναι, το λένε παλαμάκι εδώ και 3 χρόνια. Κλακέτα okay. Είναι, ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ναι. 3, 2, 1. Πολύ κυρίες ωραία. Κυρίες και κύριοι, είστε μία πορδί. Είστε μία πορδί από τα αρχίδια μας. Πώς θα μπορούσαν ποτέ τα αρχίδια να βγάζουν πορδές? Είναι 8 η ώρα καλύτερη... το πρωί, τι λέω, τι λέω. Ίσως η καλύτερη εισαγωγή όλων των εποχών ήταν αυτή. Δεν... Κυρίες και κύριοι, το κοινό της Μαρμελάδας είναι μία πορδί του σύμπαντος. Και να βγαίνουν επερήφανοι γι' αυτό. Χάσαμε και τους 10 που μας ακούνε τώρα. Χιλιάδες ανά επεισόδιο, ναι. Περίπου. Ναι, αλλά... Ναι. Θες αυτή να είναι εισαγωγή, θες να το κρατήσουμε έτσι? Δεν νομίζω, αλλά δεν μπορεί και να μην μπει αυτό τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, οι αποτυχημένες εισαγωγές είναι... Περίμενε, αφού έχουμε καλεσμένο, ξέρεις τι, ας κάνουμε... έχουμε έναν άνθρωπο που περιμένει, ναι. Και... Κάνε μια εισαγωγή για τον καλεσμένο και θα το... Δεν φταίει σε κάτι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν ξεκινάμε έτσι εδώ πέρα. Ξεκινάμε με το γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Πολύ πιθανόν, εάν δεν διορθώσει ο Στέλιος αυτό το πρόβλημα ήχου που έχω και ανεβαίνει η ένταση του μικροφόνου, να σας ξεκουφάνω σε όλο το επεισόδιο, οπότε θα προσπαθήσω να μιλάω πιο σιγά και πιο μακριά από το μικρόφωνο. Αυτό άστο στην εισαγωγή. Καλώς ήρθατε. Και αυτό άστο στην εισαγωγή. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της Μαρμελάδας. Σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε έναν καλεσμένο, έναν stand-up κωμικό, ο οποίος μας έρχεται από Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα είναι μεταξύ των δύο πόλεων. Δηλαδή είναι και εδώ και Αθήνα, είναι και Θεσσαλονίκη και κάνει παραστάσεις και όλα αυτά τα ωραία. Και δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Κυριαζίδη. Πω, κυματομορφές εδώ πέρα έχουν φύγει από την οθόνη, όχι από το... Μάλιστα. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες στο podcast. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας απόψε. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Σήμερα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Είναι... όχι. Ωραία. Το είπες και πριν, απλά ήθελα να το ακούσει και ο κόσμος, γιατί σε μένα το είπες. Τι έχεις, Δημήτρη? Από πού να ξεκινήσουμε, Στέλιο? Από την αρχή. Από την αρχή. Ήταν ένας μπάτσος και μία δασκάλα. Ναι. Και στα 30 τους συνειδητοποίησαν δεν έχουν πολλές ελπίδες να βρουν κάποιον άλλον για να κάνουν παιδιά. Ναι. Και είπανε δεν παντρευόμαστε να κάνουμε παιδιά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Το σήμερα okay. Σου. Ναι, το δικό μου σήμερα. Το δικό μου ήταν λίγο διαφορετικό, αλλά εντάξει. Πώς ξέρεις πώς ήταν το δικό μου σήμερα? Όχι, ρε, το πώς έφτασα μέχρι εδώ. Α. Είπες φτάσαμε. Δηλαδή, εκτός αν εννοείς ότι φτάσαμε όλοι μαζί, εμείς οι τρεις τουλάχιστον και το κοινό, στην κατάσταση που είσαι εσύ σήμερα, ξεκινώντας από τους γονείς σου. Ναι. Αν είχαμε την ίδια αρχή, θα ήμασταν τρίδημα, λογικά. Ναι. Α, ναι. Σωστό. Ναι. Α, όχι, γιατί ο αδερφός δεν έχει την ίδια αρχή με σένα. Μέχρι σε ένα σημείο. Ναι. Και εδώ γίνεται η πρώτη αποκάλυψη για τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ότι έχει αδερφό. Ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα. Μπήκαμε σε πολύ προσωπικά χωράφια. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το αποκαλύψω αυτό, συγγνώμη. Δεν ρώτησα.
Ναι, ναι, εντάξει, θα σας δούμε στο πάμε πακέτο όμως. Εντάξει, και ο αδερφός δεν κρύβεται καλά, γιατί έχει προφίλ στο Facebook με το όνομά του. Ας πούμε, μαλακίες αυτές. Όποιος αδερφός θέλει να κρυφτεί. Πες μου ότι είναι από αυτούς τους εμβολιαστές και αυτούς που πάνε και κάνουν τα εμβόλια και τα mRNA. Είναι από αυτούς τους Κυριαζίδης. Από αυτούς τους περίεργους που έχουν χαμηλό ανασωπητικό και κάνουν τα εμβόλια. Πάνε και αλλάζουν το DNA τους έτσι για πλάκα, για μια απλή γρυπούλα. Εντάξει τώρα, δηλαδή. Τώρα που κάνει το εμβόλιο, δεν έχουμε την ίδια αρχή πλέον. Σωστό, σωστό. Είναι η νέα του αρχή αυτή. Τράβηξε τη γραμμή του. Μετουσιώνεται πλέον σιγά σιγά και γίνεται μια σαύρα. Κοίτα, αυτό νομίζω είναι μια πραγματικότητα για αρκετό κόσμο που ας πούμε κάνει το εμβόλιο και ταυτόχρονα φεύγει από την οικογένεια. Νομίζω. Έχω ακούσει πολύ ακραία παραδείγματα ανθρώπων που το έκαναν κρυφά από τους γονείς τους. Γιατί οι γονείς τους είναι φουλ αντιεμβολιαστές. Σοβαρά. Οπότε είναι όντως μια καινούργια αρχή για κάποιο κόσμο αυτό. Καλά, αυτό και το ξέρω. Λέω σοβαρά γιατί. Κάπως από την ιστορία που είπες, χίλια συγγνώμη Δημήτρη που διακόπτω, ναι, ναι. Το είπες ότι κάπως θεώρησα ότι αυτά ήταν ανήλικοι αυτοί. Γιατί άμα είσαι ενήλικος, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, και 17 να είσαι, 17 που είσαι στα όρια, πάλι είναι. Ναι, θέμα, ναι. Δεν μπορείς να αποφασίσεις, δεν σε αφήνει. Ναι. Αλλά άμα τώρα είσαι 35, ρε παιδί μου, και το κάνεις κρυφά από τους γονείς σου, λίγο κι εσύ, εντάξει, οκ, okay, απλά... Μη σε νοιάζει, ξέρω εγώ. Τέλειο είναι αυτό. Να μπει στη λίστα με τα πράγματα που κάνεις κρυφά από τους γονείς σου. Σεξ. Αυνανίζομαι. Αυνανισμός. Ναι, σεξ. Σεξ σίγουρα όχι μαζί με τους γονείς μου. Σίγουρα το κάνεις κρυφά από τους γονείς αυτό. Mm-hmm. Αυνανισμός και το εμβόλιο, ξέρω εγώ. αυτά τα τρία. Κάπνισμα κανονικά από τα 12, δεν είχαμε θέμα. Δεν έχουν θέμα γιατί καπνίζουν φουλ. Μετά θα πρέπει να βγαίνεις και κρυφά. Γιατί θα σου λένε πώς βγαίνεις αφού δεν έχεις εμβολιαστεί. Σωστό. Πού βρήκες τα λεφτά εσύ να κάνεις τόσα τεστ? Ή να σου δίνουν χαρτζιλίκι για τα τεστ. Πάρε αυτά και αυτά για τα τεστ, αγάπη. Εμείς πασχίζουμε να πείσουμε τους γονείς μας. Όταν λέω εμείς, εννοώ εμείς με ψυχιατρικές παθήσεις. Ναι. Να πείσουμε τους γονείς μας να μας δίνουν έστω τα λεφτά του ψυχιάτρου. Και φαντάζομαι μια οικογένεια που δίνει αβέρτα λεφτά για self-test επειδή δεν θέλουν να κάνουν εμβόλιο. Και να μην δίνεις το παιδί, ναι, για το ψυχίατρο, αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Καλά Χριστούγεννα! Να το, άρχισα, το είπα πρώτη φορά. Όχι. Μου έχουν πει, συγγνώμη, προς το κοινό, μου έχουν πει να λέω «Yeah, bitch!» όσες περισσότερες φορές μπορώ. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάζω χαρακτήρες. Δηλαδή να το πει και ένας «Yeah, bitch!» να είναι πιο... Ίσως λόγω των μαθημάτων φωνητικής που κάνεις, ναι, ακούγεται σαν να το κάνει άλλος άνθρωπος ή σαν είναι από εφέ. Οπότε, εγώ γι' αυτό το είπα σαν ιδέα, να το πετάσε άσχετα σημεία αυτό. Ότι πριν δεν το έκανα αυτό, ας πούμε. Τώρα που ξεκίνησα το μαθήματα ένα μήνα, έχω πρώτη κάνει. Πρώτη φορά σε ακούω να το κάνεις το Yeah Bitch, δεν το έχω ξανακούσει. Yeah, yeah Bitch! Έλα, είναι πάρα πολύ κλασικό. Καλά, τώρα είναι η 15η ήδη στη μέρα μου. Κάποια στιγμή, μισή ώρα πριν, ήταν η πρώτη φορά που το άκουσα να το κάνω. Πλέον είδες, έτσι σας κάνω condition και κάνω το εμβόλιο. Και μέσα σε όλη αυτή την παράνοια έχουμε μάθει αρκετά πράγματα για τον Δημήτρη. Ναι, ισχύει. Φαίνεται σαν να μην ασχολούμαστε με τον Δημήτρη, αλλά ξέρουμε πολλά γι' αυτό. Αλλά ξέρουμε πολλά γιατί έχει οικογένεια. Πάντως. Ναι, ξέρουμε ότι έχει οικογένεια, κάνει stand-up, είναι εμβολιασμένος, έχει ένα πρόβλημα υγείας ψυχικό και κατά τα άλλα νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Bitches! Αυτή η παύση ήταν πολύ. Εδώ κόλλαγε το Yeah Bitch. Έχει πάντως όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να με γνωρίσετε. Δεν έχω κάτι άλλο. Εντάξει. Κάτσε, εσείς οι δύο πότε γνωριστήκατε? Εγώ τώρα η πρώτη. Να πω εγώ, Δημήτρη, το πρώτο που θυμάμαι, ναι, να είμαστε μαζί είναι που είχαμε παίξει. Στο εκεί. Στο εκεί θα πεις εσύ. Εγώ θα πω στο Closer. Στο Closer, ναι. Στο Closer πριν, άντε να πούμε, 2 χρόνια, 2,5. Ό,τι σκέφτεστε, βάλτε 3 χρόνια έξτρα, γιατί εγώ... Παίζει, ναι. Ναι, δεν έχω χάσει, ας πούμε, τον COVID. Παίρνω και ρωτάω κόσμο, βαφτίσατε? Και μου λέει, είμαστε 2,5. Και λέω, εντάξει, καλά πάει αυτό. Κάτι, ναι. Και θυμάμαι και την τελευταία φορά που παίξαμε, που ήταν στο RTDM, που παίξαμε έξω, που ήταν καταπληκτική παράσταση, γιατί καθόμασταν έξω. Σκέψω ότι ήταν ένα μαγαζί που είχε χώρο έξω, λίγο σαν αυλή, δρόμο, και από την άλλη πλευρά του δρόμου και άλλα τραπέζια, και ενδιάμεσα πέρασαν
κοπάδια από τουρίστες, ένας παππούς που ρώταγε αν έχει θέατρο εδώ και αν αυτό το θέατρο συνεχίζει και το χειμώνα και του απάντησε ότι όχι, έχει κρύο, οπότε ό,τι δείτε σήμερα, ξέρω εγώ. Συνεχίζει το χειμώνα. Ήτανε φοβερό. Και... από τις καλύτερες παραστάσεις. Από τις καλύτερες παραστάσεις που έχουν γίνει. Ναι. Και, οπότε το έχω και πολύ πρόσφατα το υλικό του Δημήτρη, γιατί έπαιξε και αρκετή ώρα. Σίγουρα τέταρτο. Τέταρτο έπαιξαν, ναι. Και ναι, έχουμε συναντηθεί ανά καιρούς. Νομίζω τα πέτυχες. Στο Closer πρέπει να παίξαμε πρώτη φορά. Και εγώ δεν σε είχα δει μέχρι τότε και ήθελα να δω Ταρζάνο. Ναι, ήταν από τα ονόματα που δεν είχα δει, από τους λίγους που δεν είχε τύχει. Και άκουγες και μαρμελάδες. Και εγώ. Εγώ. Ναι. Θα σε στεναχωρήσω, το έκανες για να πω ναι. Δεν άκουγες. Αλλά με τα ελληνικά podcast, επειδή ηχογραφώ εγώ τόσο πολύ, δεν έχω καμία επαφή. Okay. Αφοπλιστικά ειλικρινής και επίσης και ο Δημήτρης έχει κάνει podcast. Ναι, θα μας πει γι' αυτό. Απλά εγώ είχα την εντύπωση ότι κάπως άκουγες μαρμελάδα. Ο Στέλιος την έχει αυτή την εντύπωση για όλους, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πόσοι ακούνε. Ευχαριστώ. Όχι, το λέω. Μα δεν είπα κάτι κακό για σένα. Ένα-δύο από τα πρώτα επεισόδια είχα ακούσει όταν ξεκινήσατε. Είσαι καλυμμένος. Έχουμε βγάλει άλλα 67 από τότε, αλλά εντάξει, λάθος αριθμός είναι αυτός. Άλλα 65. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Okay. Αυτό δηλαδή, είναι το 66. Μας αρκεί. Αυτό είναι το 67. Α, κρίμα. Δεν ξέρω μαθηματικά, δεν έχω ιδέα τι καν. με έχουν πει ότι με έχουν πει, με θεσσαλονικιό τρόπο το αυτό, μου έχουν πει, με έχουν κατηγορήσει σε αυτό το podcast ότι δεν έχω καμία γνώση, έχω πλήρη έλλειψη γνώσεων, οπότε... Okay, για όλα. Στα μαθηματικά τα χαλάω. Ναι, ναι, γενικά. έχω λάβει σχόλιο, αυτό το είχαμε κάνει και σε ένα live podcast που είχαμε κάνει. Είχαμε σχολιάσει ότι έχω φάει hate comments στο SoundCloud, που δεν το βλέπει κανείς. Ότι αυτό το παιδί δεν γνωρίζει τίποτα και μου προκαλεί κατάθλιψη αυτό. Και από τότε το έχουμε ξεφτυλίσει παντού. Το έχουμε αναφέρει τουλάχιστον σε 4-5 επεισόδια, αλλά οκ. Να ενημερώσουμε και τον Δημήτρη. Δημήτρη, εσύ πόσα διαφορετικά podcast έχεις κάνει? Γιατί σίγουρα έχεις δύο, θα πω. Και έχω ακούσει κι εγώ κάποια επεισόδια με τον Θάνο τον Αυγερινό. Επίσης ένα όνομα που δεν έχω δει καθόλου από κοντά και θέλω πολύ να δω στο stand-up. Α, θα πρέπει. Θα πρέπει, ναι. Δεν τον έχω δει καθόλου. Θα πρέπει. Μας έτυχε ο Μπίτσης να κατέβει την αγκάλια. Ναι, εντάξει. Ο καθένας... Λάθος κωμικός σας έτυχε. Τι να κάνουμε, ο καθένας, Μπίτσι μου. Yeah, Μπίτσι! Yeah, bitches! Οκ, είχα την εντύπωση ότι ακούς, γιατί είχες εκφράσει την επιθυμία να έρθεις κιόλας guest. Και συνήθως δεν το κάνει αυτό ο κόσμος άμα δεν ακούει. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση. Και είχαμε παίξει και μαζί στη μαρμελάδα, σε έχουμε φέρει. Δηλαδή, είναι κόσμος που σίγουρα σε έχει δει και ακούει μαρμελάδα. Είχε γεστάριο. Ναι, είχε κάνει. Είχα κάνει και opening στον Ορφέα. Στην Κυψέλη, ναι. Ισχύει. Που και εκεί ήταν ο Μπίτσης επίσης, δεύτερη αναφορά Μπίτσης σε αυτό το podcast. Ωραία. Νομίζω έχει πάρει ήδη πολύ διασημότητα ο Μπίτσης, ας ασχοληθούμε με εμένα σήμερα. Σωστά. Να μας πεις για τα δικά σου podcast που έχεις κάνει στο παρελθόν. Ναι. Και αν τρέχουν ακόμα κάποια. Πρώτο είναι το τσοντο podcast που μου είχε πει ο Στέλιος, το είχε αναφέρει μια μέρα στη συζήτηση, το Porn Prescription, που με τον υπέροχο Παύλο Μασμανίδη. Μιλάμε για τσόντες, λες, και μιλάμε για την τελευταία αγωνιστική στη Γερμανία. Έτσι. Okay. Είναι πολύ... Άμα ακούσεις επεισόδιο, είναι πάρα πολύ σαν να αναλύουμε κάτι πολύ σοβαρά, ας πούμε. Δεν γίνεται... Ναι, νομίζω θα ήταν και ο μόνος τρόπος να το κάνετε, ρε. Δεν είναι ότι... Ήταν... Ναι. Ο μόνος τρόπος να πεις ότι δεν μπορώ, ας πούμε, το πολύ high def σε αυτή την παραγωγή, γιατί μοιάζουν όλα ψεύτικα, βλέπω το make-up και τέτοια. Δηλαδή, είναι ο μόνος τρόπος, νομίζω, να προσεγγίσεις ένα θέμα τόσο ιδιαίτερο, ας πούμε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έτσι πάει. Ναι, τι να λες. Πω, τι! Κοίτα τι κάνει και τέτοια. Ναι, θα ήταν μια περιγραφή που δεν φαντάζομαι. Φαντάζεσαι μία ώρα να είμαστε. Ω, τι βυζιά είναι αυτά. Τέλεια. Όμως. Και να λένε στα σχόλια πολύ κατατοπιστικό σχολιασμό και τέτοιο. Είναι ακριβώς το podcast που έψαχνα. Θα γαμούσε να κάναμε ένα. Πώς λέγονται αυτά που. Το κάνει, ας πούμε, ο Ρόγκαν το κάνει με το UFC, που βάζουν ένα event και σχολιάζουν κατά τη διάρκεια του event, που ουσιαστικά κάνουν σχολιασμό. Live σχολιασμό, δεν λέγεται. Ναι, αυτό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο με μια τσόντα, με τον Παύλο. Όχι! Όχι! Όχι live. Πρέπει να έχει
Να έχει φύγει το στοιχείο της έκπληξης. Για εμάς. Ναι, να την έχεις δει και να έχεις εμπεριστατωμένη κριτική πάνω στο. Όποια και να έχεις κάνει στο Netflix Corner, ας πούμε. Κυρίως για τα pay σας, όχι για εσά. Για να μην γίνει άβολο, μην έχουμε και ιδίως στήσει όσο το βλέπουμε. Ναι, δεν ξέρω αν είναι θέμα στήσεις, όσο θέμα του να μπορείς να ασχοληθείς με αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα στην οθόνη και όχι με αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα στο πουλί σου. Πάνω σου. Στο ναι. Πουλί σου. Δεν ξέρω αν είναι το πουλί σου. Θα έλεγα μέσα σου. Μέσα σου. Ναι. Στην ψυχή σου. Ωραία. Podcast νούμερο 1 περιγράφεται ταινίες πορνό για να μιλήσω με ρολογία του 80. Yeah, ναι. Ένα αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Πρώτο. Μπράβο, Στέλιο. Μπράβο, Στέλιο. Τα credits. Μετά είχαμε το Μήνες Παράνοια στην Αθήνα με τον Μπίτσι που δυστυχώς τον ξαναναφέρουμε. Βλέπεις τώρα. Αυτό, γιατί εγώ το θυμάμαι σαν, το βλέπω σαν βίντεο. Που κάνατε κάτι βίντεο σαν συνέντευξη. Θυμάμαι ένα τέτοιο βιντεάκι που κάνατε. Κάναμε την άβολη εκπομπή, ναι. Αυτό είναι ένα βιντεάκι μιας μέρας που ήταν δύσκολη. Οκ. Μια μέρα που δεν πήγαινε καλά η ζωή. Όπως κάθε μέρα. Όπως κάθε μέρα, ναι. Ναι, αυτό. Ναι, μετά κάναμε με τον Θάνο το Χωρίς Προφυλάξεις. Μπράβο, και αυτό το θυμάμαι. Που φέρναμε και καλεσμένους και... Έχει σχεδόν 2 χρόνια την τελευταία φορά που ηχογραφήσαμε και ο Θάνος ακόμα μοντάρει τα 2 τελευταία επεισόδια. Okay. Μου έρχονται αναβδομάδα έχω ένα μήνυμα στο Instagram random που μου λέει πότε θα βγάλετε Χωρίς Προφυλάξεις. Και λέω παιδιά, πρίξτε το Θάνο. Ξέρεις κάτι, okay. Αυτή η ερώτηση θα μπορούσε να είναι πολύ προβληματική. Πότε θα κάνετε Χωρίς Προφυλάξεις. Και να είσαι να κάνουμε τι Χωρίς Προφυλάξεις. Το podcast είναι προσεκτική, λέει, δηλαδή. Λέγεται Χωρίς λέμε... Προφυλάξεις, γιατί ναι. Δεν βάζουμε προφυλακτικά στα μικρόφωνα όταν ηχογραφούμε. Κάτι που είναι σωστό. Μια κλασική συνήθεια ηχοληπτών. Είναι αυτό όπως λέγαμε ότι το εμβόλιο δεν έχει μέσα χιμπατζή, οπότε αυτό. Θα το κάνω. Το οποίο ας πούμε ναι, ίσχυε. Που από ό,τι μας είπανε τελικά σε ένα βαθμό είχε δίκιο ο Σταμάτης Γονίδης, μην το αδικούμε. Τώρα... Σε ένα επιστημονικό βαθμό ίσχυε αυτό, σε ένα επιστημονικό επίπεδο. Να πω κάτι, συγγνώμη τώρα. Υπήρχε ναι. Κάποιος εκεί πέρα που πίστεψε ότι όντως δεν ξέρουμε σε τι αναφερόταν ο Γονίδης. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εκτιμώ βασικά την πληροφορία που δίνεται. Απλώς, παιδιά, προφανώς και αυτό εννοεί ο Γονίδης. Δηλαδή, δεν ήταν κανένα rocket science αυτό το ότι προφανώς έχει κάποιο γονίδιο από χιμπατζή. Αλλά δεν είπε αυτό ο Γονίδης. Είπε το εμβόλιο δεν έχει μέσα χιμπατζή. Όταν εγώ ναι. Λέω ότι η σούπα δεν έχει μέσα μοσχάρι, δεν εννοώ γονιδίωμα από μοσχάρι, εννοώ κομμάτια από μοσχάρι. Οπότε είναι πολύ αστείο το να λέει ο άλλος, αυτό δεν έχει χιμπατζή. Και είναι, ποιο εμβόλιο έχει χιμπατζή, κανένα εμβόλιο δεν έχει ουσιαστικά χιμπατζή. Δεν πήρε ένα χιμπατζή, τον κόψαν κομμάτια και είπαν, θα βάλουμε λίγο χιμπατζή εδώ, 6 αλεπούδες εκεί, έχω και 4 γάτες, εμβολιάρα φτιάξαμε. Με αυτή τη συλλογιστική, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι το εμβόλιο έχει μέσα ένα κομμάτι από μοσχάρι. Ακριβώς! Αυτό θέλω να πω. Ότι ρε παιδί μου, εδώ είναι και το θέμα ότι δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση κάποιος που ακούει αυτό το podcast να υποθέσει ότι είτε δεν καταλαβαίνουμε εμείς πώς λειτουργούν τα εμβόλια, είτε να πάρει από εμάς μία άποψη η οποία είναι ψέκαντη, εμβολιαστική ή οτιδήποτε. Κάναμε πλάκα με την έκφραση που χρησιμοποιεί ο Γονίδης, γιατί δείχνει πόσο άσχετος είναι, αλλά παρόλα αυτά έχει άποψη. Δηλαδή βγήκε και είπε, εγώ θα κάνω το εμβόλιο που δεν έχει χιμπατζή. Κανένα εμβόλιο δεν έχει μέσα χιμπατζή. Δεν πήραν το μάκι το χιμπατζή και τον βάλαμε στο εμβόλιο σου. Δεν λειτουργεί έτσι. Μας δώσανε μια επιστημονική... άποψη πάνω στο και καλά άποψη, κάνανε. Ένα γεγονός πάνω στο θέμα ενημερωτικά και. Απλώς. Joking aside, ας πούμε. Αυτό δεν είναι και πολύ ναι, γενικά. Δεν και το joking. Μαλώνει το κοινό. Όχι, δεν μαλώνω το κοινό. Απλά δεν, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος στο εξής. Είναι αδύνατο να παρέχουμε όλες τις πληροφορίες και καλά κάνει το κοινό και τις παρέχει από κάτω. Και καλό είναι αυτά τα comment να γίνονται, αυτά τα σχόλια να γίνονται pinned στο YouTube ειδικά. Γιατί το Spotify δεν έχει σχόλια. Αλλά οι περισσότερες μας ακροάσεις. Το SoundCloud είναι στο έχει. Τέτοιο. Συγγνώμη γιατί βαράνε τηλέφωνο. Οι περισσότερες μας ακροάσεις είναι. Έλα ρε παιδί μου, τελείωνε. Οι περισσότερες μας ακροάσεις για τρίτη φορά είναι στο Spotify που εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να σχολιάσουμε ούτε να δευτερολογήσουμε κάτω από σχόλια. Και όταν είδα αυτό το σχόλιο τρόμαξα μήπως πέρασε από εμάς με κάποιο τρόπο ότι αυτό, ότι κοροϊδεύαμε δηλαδή αυτό.
Εντάξει, θα μπορούσε να περάσει πολύ άνετα, βέβαια. Το έχουμε πει αυτό. Ναι, αν πέσουμε στα λάθος αυτιά, είμαστε εντελώς podcast θεωρία συμμοσιών. Α, ναι, αυτό. Παραλόγου, ναι. Αυτό, οπότε, ναι, ξέρεις. Αυτό. Γιατί και, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είναι άνθρωποι, είναι η εκκλησία τώρα που κάνει μια ολόκληρη καμπάνια, η οποία λέει ότι το εμβόλιο έχει μέσα, ξέρω εγώ, έμβρια. Κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν έχουν τα εμβόλια έμβρια. Τέλος. Δεν έχουν νεκρά μωρά μέσα. Θα ήταν το ίδιο. Τζάμπα το έκανα. Τζάμπα το έκανες. Δηλαδή και σου έχω πει αυτοί αιμονίσουν με τα νεκρά μωρά. Είναι... αυτοί αιμονίσουν με τα έμβρια. Ναι. Δηλαδή με τον Μπούρα, χωρίς μαλλιά και μουστάκι. Πώς θα έκανε podcast χωρίς προφυλάξεις, άμα δεν είχε μόνη με τα έμβρια. Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πρέπει μέχρι τα 30 σου να έχεις πληρώσει μια έκτρωση για να είσαι άντρας. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, αφού είπα αυτό ο Δημήτρης και το προσπεράσω πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Γιατί δεν βγάζει τόσα λεφτά η κωμωδία, Δημήτρη, ρέμψε. Καθόλου λεφτά. θέλω να ρωτήσω... σε ποια συζήτηση θα έλεγα εγώ ποτέ, ας πούμε, στον Δημήτρη. Εντάξει, ρε μαλάκα, για να καταλάβω. Δηλαδή, εσύ όταν ήσουν έμβριο και θα συνέχιζε αυτό με κάτι που βγάζει νόημα και θα έπρεπε να μου απαντήσει. Όταν ήσουν έμβριο, δεν έτρωγες από τον μπλακούντα της μάνας σου ή κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά αυτό δεν σου δίνει ευθύνη, δεν έχεις και επιλογές. Δεν είναι ότι είπες, α, θα φάω λίγο μοσχαράκι. Πώς το λένε, έχω κολλήσει με το μοσχάρι εγώ τώρα. Θα φάω κολοκυθοκεφτέδες ή θα βασιστώ στον μπλακούντα. Δεν υπάρχει αυτό το ή. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε τώρα αυτό το «ή» που είμαστε, που είμαστε άνθρωποι και όχι εμβρία, ναι, πλέον. Να είσαι ένα πλακούντα στον τοίχο, να συνδέεσαι με USB και να μαγειρεύεις σαν ζώνη. Ναι. Γιατί το 50% της ζωής μου σαν ενήλικος έχω καταλάβει ότι είναι να βρω φαΐ. Ναι, ρε. Ναι, αυτό ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Κάθε μέρα είσαι τι θα φάμε σήμερα, τι θα φάμε αύριο, πότε θα ξαναφάμε. Τι θα παραγγείλουμε, τι θα μαγειρέψουμε. Ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα αυτή είναι η φάση, ούτως ή άλλως. Δηλαδή προσπαθείς να βρεις φαΐ. Και πολιτικό σχόλιο, είδατε τι έκανε εκεί, έτσι. Τώρα εντάξει, όταν ο Νταρζάνος επιλέγει να πάρει αυτό το δρόμο, ας πούμε, καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται. Σοβαρή δουλειά. Έχει ένα. Είχαμε... Πες. Ναι. Όχι, όχι. Ναι, όχι, όχι. Για να θέλω να ρωτήσω αν ολοκληρώσαμε τα project του Δημήτρη και. Ούτε κατά διάνοια. Κάποιο... Α, okay. Έχω παρουσιάσει είπαμε, το Ελλάδα έχει ταλέντο 3 φορές, το Voice. Νομίζω ότι δεν είμαι τηλεοπτικός χαρακτήρας. Δύσκολα θα με επιλέγανε. Γιατί δεν τον χωράει τηλεόραση γι' αυτό. Ναι, με λέει χοντρό, Χάρης. Αυτά τα 3 ήταν τα podcast που δεν γίνονται πλέον για διάφορους λόγους. Και μετά έχουμε το δικό μου που λεγόταν, που είμαι μόνος μου, που λεγόταν Instagram Live Rant, γιατί το έκανα και live στο Instagram και το ηχογραφούσα. Okay. Το οποίο είναι όλο, είναι το μοναδικό podcast που δεν κόβω τίποτα, οπότε είμαι πολύ προσεκτικός στο τι θα πω. Αν ακούσετε κάποιο επεισόδιο θα καταλάβετε ότι δεν είμαι καθόλου προσεκτικός και ότι μπορεί να πάω φυλακή εξαιτίας πολλών από αυτό το podcast που είμαι μόνος μου. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να σε σταματήσει όταν μιλάς μόνος σου. Και να σου πει, αλήθεια. Αυτό ίσως καλύτερα να μην το πούμε. Okay, εντάξει. Ναι. Το οποίο πλέον έχει αλλάξει γιατί δεν το κάνω live. Και αποφάσισα να το αλλάξω και όνομα και λέγεται Mental Breakdown. Okay. Και φυσικά έχουμε το καλύτερο podcast της γης, θα πω. Ναι. Για να είμαστε μετριόφρονες. Μετριοπαθής δήλωση. Ναι. Είναι. Το οποίο είναι η κυρία Εύα, που το κάνουμε με τον Αλέξανδρο το Τζιγκίλι. Επίσης, ναι. Επίσης πρέπει να το δεις, Χάρη, αν δεν το δεις. Ναι. Okay, είδα σήμερα το πρόμο, δεν έχω πατήσει κλικ ακόμα. Τώρα με έχετε ψήσει πάρα πολύ να το... Α, εσύ είδες το πρόμο του spin-off της κυρίας Εύας. Έχει spin-off. Πώς, γιατί είστε τόσο αυτοαναφορικοί, πού οδηγεί αυτό το πράγμα? Έχετε κάνει spin-off για ένα podcast το οποίο... What? Το οποίο τα ακούνε 80 άνθρωποι, 100. Και γιατί έχει spin-off? Γιατί... Πέθανε κάποιος από το podcast και ξεκίνησε άλλη. prequel ή sequel. Για την ακρίβεια έχει 2 spin-off, αλλά... Okay. Ναι. Δεν τα ακούω αυτά, έτσι, δεν τα ακούω. Νιώθω τόσο μικρός που έχουμε μόνο ένα podcast. και κάπως και χαρούμενος, γιατί τη δουλειά που κάνει ο Δημήτρης εγώ δεν μπορώ να την κάνω όλη μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί είσαι ενήλικος και έχεις υποχρεώσεις, ενώ εμένα με ζουν άλλοι άνθρωποι. Okay, εντάξει. Οπότε είναι λογικό. Το κυρία Εύα, λοιπόν, που λέτε, είναι ιστορίες του Αλέξανδρου
με ταξίδια που έχει κάνει με τη συμμαθήτριά του, την κυρία Εύα. What? Είναι μυθοπλασία. Είναι κάτι, ας πούμε, που είναι... έχει γράψει και... Δεν έχει γράψει κάτι, απλά έχει μια συμμαθήτρια που τη λένε κυρία Εύα, τη λέμε κυρία γιατί τη σεβόμαστε. Uh-huh. Και κάθε επεισόδιο είναι το ταξίδι του Αλέξανδρου σε μια διαφορετική χώρα ή περιοχή της Ελλάδας, ανάλογα το επεισόδιο, που πήγανε με την κυρία Εύα. Μάλιστα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε αυτό. Ναι. Και ωραία, κάνω που και που και κάποια τρίωρα podcast που τα σπάω σε τρία μέρη, που απλά αράζομαι διάφορους κομικούς. Τρίωρο podcast! Και μιλάμε. Ναι. Και μιλάς με κομικούς τρεις ώρες. Ναι. Γι' αυτό έχεις πάρει διάγνωση. Εγώ μιλάω μόνο με το Χάρη. Ή νομίζω ότι μιλάς, γιατί παίζει να με. Αυτό ξέρεις, ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Φωνή στο μυαλό σου. Δεν παίζει να μην υπάρχω εγώ. Αυτά είναι. Ωραία. Νομίζω. Ωραία. Και παράλληλα κάνεις και stand-up. Ναι. Θα ήθελα να κάνω πολύ περισσότερο stand-up και πολύ λιγότερα podcast. Νομίζω όλοι μας, αλλά είναι λίγο η φάση... Δύσκολη. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα, ναι, για τα lives. Σε ελπίσουμε να αλλάξει αυτό. Στέλιο που λες, σου είχα στείλει τότε, επειδή ξέρω εσένα και σε συμπαθώ γι' αυτό. Α, okay. Και επειδή το Χάρη, από ό,τι τον έχω γνωρίσει λίγο, φαίνεται από τους καλύτερους ανθρώπους που ασχολούνται με την κωμωδία. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Ανθρώπους που ασχολούνται με την κωμωδία, Χάρη. Είδες, ναι, το είπε πολύ περιφραστικά. Δεν είπε κωμικούς. Είπε ναι. Ανθρώπους που μπορεί να που πούνε κάνουν κάποιες φορές αστεία. Που εντάξει, δεν είναι ακριβώς και πάντα από τους, αστεία. Αλλά... Από τους πιο συμπαθητικούς που, έχουν, που έχω δει στον Αντένα. Α, οκ. <okay. laughs> Πολύ καλό. Οκ, okay, ακόμα πιο τιμητικό αυτό. Αν θεωρήσουμε τώρα τι έχει πέρασει από τον Αντένα, εντάξει, δεν είμαι και μέτρο σύγκρισης, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το αγοράσω, οκ. Okay. Πάντως, εντάξει, αυτό δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό που ο Δημήτρης. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που μπορεί να είναι ενδεχομένως πιο βιωματικό και όχι τόσο προσωπικό. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Για τον Δημήτρη ή για τον Στέλιο, για τον Χάρη, ας πούμε, ναι. Είστε έτοιμοι. Ναι, ναι, ναι. 5η 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 3 με 4 μετά μεσημβρίας, υγεία και θρησκεία. Το θαύμα ως διακριτική παρέμβαση του Θεού και ως καρπός εμπιστοσύνης. Ομιλητές: Γεώργιος Παπαγεωργίου, MD, άμυστος καθηγητής χειρουργικής, πρώην διευθυντής χειρουργικής κλινικής Ευαγγελισμού, συγγραφέας, συντονιστής, Δημήτρης Λινός, MD, PhD, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής χειρουργικής κλινικής ομίλου υγεία, lecturer and survey Harvard Medical School, υπό την αιγίδα της ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, www.healthandreligion.gr. Yeah, bitch! Αυτά έχω να πω. Αυτό που σας βλέπω, αυτό που σας διαβάζω, ωραία, το έχει υποστάρει ο Κουραφέλκυθρος και λέει επίσης, το λέμε χρόνια ότι σε αυτή τη χώρα από θαύμα ζούμε, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται και επισήμως. Εγώ τα παρατάω. Είναι το τελευταίο επεισόδιο που γράφουμε και φεύγω. Δεν αντέχω άλλο, η ψυχή μου δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχω άλλο το βάρος του να ζει σε αυτή τη χώρα. Δεν θέλω, πάρτε με από εδώ, δεν αντέχω άλλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Πάντως το θαύμα δεν θα το έλεγα και πολύ διακριτικό. Σαν κόνσεπτ. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι. Όχι θες το πρόβλημα να... είναι αυτός σε αυτή τη συζήτηση. Ναι ρε παιδί μου. Αλλά εμένα αυτό με ενόχλησε. Ναι. Αν κάνεις ένα θαύμα, το κάνεις story στο Instagram, ας πούμε. Δεν είναι ότι το κρύβει. Δεν πάει ο Χριστός σε σπίτια λεπρών και τους κάνει καλά και δεν το βλέπει κανένας. Τους βγάζει στην αυλή και τους κάνει καλά. Δημήτρη, συγγνώμη, πριν τελειώσει το επιχείρημά σου, θέλω να πω. Λεπρών James, συνέχισε. Δεν έχω, νομίζω, δεν μπορώ να πω κάτι μετά από αυτό. Όχι, πρέπει ναι, να πεις μόνο... γιατί είχα αφαιρεθεί πλήρως και είχα πιστέψει τόσο πολύ σε αυτό το λογοπαίγνιο. Οπότε θέλω να συνεχίσεις. Ο Χριστός δεν πήγαινε πού? Ο Χριστός άμα έκανε ένα λεπρό καλά, δεν πήγαινε στο σπίτι του λεπρού να τον κάνει καλά. Τους μάζευε όλους στην αυλή του χωριού και έλεγε παιδιά θα κάνουμε τους λεπρούς καλά. Ναι. Δεν το λες διακριτικό δηλαδή αυτό το θαύμα. Όχι, και επίσης ναι. Αν μπορείς να κάνεις τους λεπρούς καλά, καλό θα ήταν να τους κάνεις όλους. Καλή ιδέα αυτή. Δηλαδή αυτό είναι ότι αν κάνεις ένα θαύμα ρε παιδί μου και είναι τέτοιου είδους, μετά δεν σταματάς. Και καλό θα ήταν να το κάνεις χωρίς να πρέπει να είναι δίπλα σου ο άλλος. Δηλαδή αφού μπορείς να το κάνεις. Γιατί τώρα δεν είχε wifi τότε.
για όλους. Έδειξε ότι μπορεί να το κάνει απλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Επίσης τώρα η ιδέα για podcast θα ήταν να σχολιάζει τα θαύματα του Χριστού. Τι θες να την κρατήσεις ή να την προτείνω στο τζιγκίλι αν την κάνουμε? Μπορείς να την πάρεις από μένα, είναι ok. Τέλεια. Δεν έχω θέμα. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό είναι λίγο πιο πασχαλινό που λέμε τώρα, γιατί είμαστε στη φάση που θα γεννηθεί ο Χριστός ακόμα. Ναι, το θαύμα της γέννησης, όχι τόσο το... Η Παναγιά είναι 8 μηνών τώρα. Είναι περίπου... Το μετράμε. Είναι στο μήνα της, τώρα έγινε, γεννάει. Ναι. Την περιμένουμε. Νομίζω ότι, ναι, είναι τώρα που να είναι σε κανένα 20ήμερο, νομίζω... Σπάνε τα νερά, χώνεται ο Ιωσήφ και τέτοια. Παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα είστε κακοί με αυτά που λέτε. Δεν κάνετε positive Christmas. Εμένα δεν μου αρέσουν τα positive Christmas. Δεν το αρέσουν τα Χριστούγεννα. Και τα positive γενικά και τα Christmas γενικά. Αυτό, Δημήτρη, είναι από ένα επεισόδιο που είχαμε, ρε παιδί μου. Στο οποίο το πρώτο μας επεισόδιο... Αν άκουγες τα ήξερες, Δημήτρη. Ξέρω. Το Ναζί. Είναι το Ναζί, τα θετικά Χριστούγεννα. Το Ναζί. Ναι, οι Ναζί, έτσι, επειδή θέλανε να αλλάξουν, ρε παιδί μου, κάποια παγανιστικά πράγματα, αποφάσισαν. Είχαν ότι... καλές ιδέες γενικά. Ναι, είχαν ιδέες. Πάνω απ' όλα ιδέες είχαν. Όπως λέει και ο Bill Hicks, στην εκτέλεση τα κάναν λίγο λάθος. Ναι, ενώ οι ιδέες είναι πολύ καλές. Ρε παιδί μου, ναι, αυτοί θέλανε να διώξουν κάποιες τέτοιες που δεν τους έκαναν. Αλλά ταυτόχρονα ανακάλυψαν ότι ο κόσμος ήθελε και λίγο να γιορτάζει. Οπότε πήγαν να μετασχηματίσουν τα Χριστούγεννα σε κάποια θετικά Χριστούγεννα με θετικό μήνυμα και τα λέγανε στην ουσία positive Christmas. Ποιοι είναι Ναζί, ρε μαλάκα. Και ότι ο Χριστός ήταν ξανθός και τέτοια πράγματα. Α, ναι, ο Χριστός ήταν ξανθός. Και αυτό το είχαμε σύνθημα. Yeah, bitch, he was blonde! It was a blonde, fine piece of boy, μάλιστα. Okay, ναι. Είπα να μην πω κάτι άλλο. Πριν λέγαμε για έμβρια. Features! Η φωνή του Στέλιου έγινε παιδεραστής για κάποιο λόγο. Αλλά για τον Χριστό, για τον μωρό Χριστό, όχι γενικά. Jesus was a fine fetus. There was nothing wrong with baby Jesus. Μήπως είναι... Μήπως είναι επιχείρημα, ναι, των ανθρώπων κατά της έκτρωσης, επειδή δεν πολύ μιλάω μαζί τους για να μην μαλώσω. Μήπως ένα από τα επιχειρήματά τους είναι και το ότι αν οι εκτρώσεις ήταν, ναι, νόμιμες, θα είχε γίνει έκτρωση ο Χριστός. Ναι. Υπάρχει αυτό κάπου. Το έχουν πει κάποιοι. Δεν είναι αρκετά δυνατός ο Χριστός για να μην, να μην εκτρωθεί η έκτρωση. Ή για να μεταφερθεί η ψυχή του σε άλλο έμβριο. Α, σωστό. Ωραίο, πολύ σε σωστό. Σε κάποιο άλλο, ναι. Πάρα δηλαδή πολύ σωστό. Το σώμα είναι απλά ο μηχανισμός που χρησιμοποίησε ο Θεός για να μας δείξει ότι είναι και αυτός άνθρωπος και να το παιδί μου. Πόσο δίκιο έχεις τώρα. Εγώ νομίζω πάντως θα πάω με τη θεωρία ότι ο Χριστός ήρθε με το πακέτο, το excellence, οπότε είχε τέτοιο, ρε παιδί μου, αντιεκτρωτικό σύστημα μέσα που δεν μπορούσε να το κάνεις έκτρωση. Δηλαδή, καταρχάς τότε δεν υπήρχε η έκτρωση. Άμα ήθελες να την κάνεις. Απλά τη λέγανε πετροβολισμό. Όχι! Και δεν την έκαναν γιατροί, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Οπότε νομίζω ότι όχι, ερχόταν με το σύστημα. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό το Χριστού. Θα γεννιόταν έτσι κι αλλιώς. Ήθελα, ακούγοντας έτσι τον Δημήτρη να μιλάει, σκεφτόμουν τον Χριστό. Είναι, ναι, μικρό ή μεγάλο? Μεσαίο. Ωραία. Εκεί που δεν ξέρουμε τι έκανε. Ναι, εκείνα τα 30 χρόνια που έλειπε. Ξέρετε γιατί δεν ξέρουμε τι έκανε? Γιατί προσπαθούσε να κάνει καριέρα στο stand-up στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό το τεράστιο κενό 17 χρόνων εδώ στο βιογραφικό σου, Δημήτρη? Κακές αποφάσεις. Και ήταν όντως η χειρότερη περίοδος του Χριστού ή του Δημήτρη τώρα, αναλόγως. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Ναι. Yeah, bitch! Μας έχετε δει στο ίδιο δωμάτιο? Δεν μας έχετε δει. Ο πατής. Ταν. Έχετε δει ποτέ το Δημήτρη σε εκκλησία? Μήπως γιατί θυμώνει που όλες τις φωτογραφίες που βλέπει του εαυτού του είναι λάθος? Φαντάζεσαι να είμαι η Δευτέρα Παρουσία και να μην το ξέρω? Να είσαι εσύ η Δευτέρα Παρουσία? Ναι, πώς? Να είμαι, δεν ξέρω. Μπορεί να μην με έχει ενημερώσει ο πατέρας μου ακόμα, όχι ο μπαμπάς μου που είναι ο Ιωσήφ της υπόθεσης. Ο πατέρας.
ότι μπορεί να μην μου έχει δώσει εδώ ακόμη το στίγμα. Εσύ με το σενάριο. Σκέφτηκα ένα πολύ κακό λογοπαίγνιο ότι αν ο Ιωσήφ ήταν κριτικός, ήταν ο Ιωσήφη. Όχι, ρε μαλάκα. Ιωσήφάκη. Η Παναγία πώς τα λεγότανε. Η Παναγία. Δεν ξέρω πώς είναι η Παναγία στην Κρήτη. Παναγία γίνεται και ταυτόχρονα Ιαπωνικό, ε. Παναγιάκι. Παναγιάκι. Ή η συσκευή μαγειρεύματος. Τέλειο θα ήταν ένας κριτικός και μια Ιαπωνέζα. Φαίνουν στον κόσμο το Χριστό. Το Χριστό, πώς ξέρουμε όλοι ότι. Που είναι ο Δημήτρης Κυριαζίδης αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δημήτρη, πώς θα ήσουν με την ιδέα ότι ο πατέρας σου ήταν ο Ιωσήφ και εσύ είσαι το δεύτερο του παιδί μετά από το πρώτο που εντάξει δεν πήγε καλά αυτή η υιοθεσία, του φύγε στον ουρανό και έκανε 50 μέρες να τον ειδοποιήσει. Νομίζω θα ήμουν, θα περνούσα τέλεια, γιατί θα με είχε ο Ιωσήφ πολύ στα όπα-όπα, άμα ήμουν το δεύτερο παιδί μετά τον Χριστό. Γιατί θα ήμουν το δικό του. Όχι, όχι, με την κατάσταση τώρα. Τώρα όπως είναι η ζωή σου, ναι. Ο πατέρας σου μαθαίνει ότι τελικά είναι ο Ιωσήφ. Α, και ότι έχει κάνει ένα άλλο παιδί που δεν το ξέρω, μεγαλύτερο, που είναι ο Χριστός. Ναι, και είναι, είσαι ο αδερφός του Χριστού. Καταρχάς και... ξέρω κατευθείαν ότι θα πάω στην κόλαση. Γιατί κατευθείαν ξέρουμε ότι υπάρχει Χριστός και άρα Θεός. Α, σωστό. Οπότε νομίζω, δεν λέει κάτι τέτοιο, αλλά οκ. Okay. Νομίζω θα χρησιμοποιούσα όσο μπορώ το κονέ μου, ότι είναι μπαμπάς μου, ο μπαμπάς του Χριστού. Μπας και δεν πάω στην κόλε. Οκ, okay. Τίμια χρήση της εξουσίας που σου δίνει αυτή η είδηση. Αν και θα είναι η κόλαση έτσι όπως μας έχουν πει ότι είναι, ή μπορεί να είναι διαφορετικά. Εγώ ξέρετε τι βλέπω. Μπορεί να είναι καλύτερα. Με αυτά που λέτε, ότι πρέπει να πάτε σε αυτό το συνέδριο. Υγεία και θρησκεία. Πότε είναι? 9 Δεκεμβρίου ήταν. Α, ήτανε. Ωραία, θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο και θα πάμε πάρα πολύ εύκολα και θα πάμε στο συνέδριο. Ρε παιδιά, κανείς δεν σχολίασε ότι ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι άμυστος καθηγητής χειρουργικής. Εγώ το σχολίασα. Το σχολίασες. Το σχολίωσα. Εσύ το στράβωσες, το σχολίωσες. Εγώ το σχολίωση. Εγώ το... το λόρδωσα. Κύφωση. Ναι, τα είπαμε όλα, είπαμε και τα τρία. Ωραία, τέλεια. Ήτανε λόρδωση, κύφωση και σχολίωση. Αυτά δεν ήτανε. Και παπάρωση είναι, που αυτό είναι, που, είναι αυτό που έχει το κεφάλι σου σήμερα που με βρίζεις. Μα δεν σε έβρισα, ρε άνθρωπε του Χριστού. Παιδιά, έκανα, συγγνώμη, έκανα ένα σαρδάμ. Το παιδιά πάει στο κοινό. Έκανα ένα σαρδάμ και το σχολίασε ο Χάρης και δικαίως. Αντί να γράψω Messenger, έγραψα Messenger. Messenger. Δεν ξέρω. Messenger. Ήταν πάρα πολύ λάθος. Messenger. Σαν να μας λες, στείλ της μήνυμα. Σαν να σε ρωτήσαμε αν πρέπει να τη στείλουμε. Ναι. Είσαι σαν μια πιο σύγχρονη κουκουβάγια στο Harry Potter. Τι? Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου έκανε. Το Messenger, δεν ξέρω. Α, Messenger. Hedwig. Γιατί, μπράβο, Hedwig. Κουκουβάγια μεταφέρει το μήνυμα, άρα Messenger, κατάλαβες. Όχι, οκ. Να σου πω κάτι. Προφανώς και θα ήταν άμυστος. Δηλαδή, και αν δεν ήταν ή αν δεν δούλευε κάπου, και τώρα να δούλευε κάπου, θα είχε μπει μάλλον στην κατηγορία των υγειονομικών που θα είχε φάει μπαν, λογικά. Γιατί, από ποιον? Συμμετέχοντας στο συνέδριο υγεία και θρησκεία, ταυτόχρονα νομίζω αποδέχεις ότι δεν θα δουλέψεις ως υγειονομικός υπάλληλος του κράτους. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Στην Ελλάδα μπορεί να παίρνεις και αύξηση. Ναι, δεν έχει. Τι ξέρω. Δηλαδή, μα ρε παιδιά, συγγνώμη, οι ανεμβολίες στη υγειονομική δεν έχουν μπει σε αναστολή. Αυτό εννοώ. Μα ο άνθρωπος μπορεί να είναι εμβολιασμένος. Δεν είναι αυτό. Απαραίτητο ότι είναι. Θα ήταν εμβολιασμένος και θα πήγαινε σε συνέδριο υγεία και θρησκεία. Ναι, είστε γιατί σοβαροί. Δεν έχουν το ασυμβίβαστο. Για τους ψεκασμένους θρησκευόμενους έχουν το ασυμβίβαστο. Δεν θυμάστε ένα παπά που σου έστειλα που έλεγε. Έλα, που ήταν υπέροχος αυτός ο παπάς που έλεγε. Από μου τον ναι, που έλεγε. Έρχεται λέει και μου λέει, α, δεν έκανε το εμβόλιο, έχει το 666. Και του λέω, ποιος καλά έχει το 666? Και μου λέει, το εμβόλιο. Του λέω, και πού το βάζει? Και έχει μια τέτοια κατάσταση. Και λέει, να λέει, στο κάνουν στον μπράτσο, λέει, το 1 από τα 7 και φτάσουν μέχρι το χέρι. Του λέω, σε ποιο χέρι αυτό? Α, πάρτε λένε, μες τα χρωστά. Ναι, το θυμάμαι. Και λέει, προακούμε τις ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικό, λέει. Βιωρίκα λέει την Τασούλα. Η Τασούλα μου λέει, με είπε ο πνευματικός μου να μην κάνω πνευματικός σου. Πνευματικός δεν ξέρει να διαβάζει, μαζί πήγαμε σχολείο. Εμένα ρώταγε για τα βασικά. Εσύ τον ακούς για τα εμβόλια, τι ξέρει αυτός?
Και λέει τώρα αυτή, λέει, μπήκε, διοσωληνώθηκε αυτή, χαιρέτησε, λέει, και τώρα... όχι, μπήκε, λέει, διοσωληνώθηκε, βγήκε και ήρθε και με είπε, δε με έδινες μια μούτζα, τώρα σε δώσω τη μούτζα. Να σου πω κάτι, αυτός είναι και έξυπνος, γιατί σου λέει, άμα δεν εμβολιάζονται θα πεθάνουν και δεν θα έχουμε μετά πελατεία. Ναι. Ποιον θα προτιμούσατε να κάνετε παρέα, έναν εμβολιασμένο παπά ή έναν εμβολίαστο γιατρό? Εμβολιασμένο παπά. Εννοώ για να βγείτε για μπύρα, ρε παιδί. Εμβολιασμένο παπά. Εμβολιασμένο παπά. Εγώ και με το ανεμβολίαστο γιατρό θα πήγαινα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί? Γιατί έχει σπουδάσει, ας πούμε, 15 χρόνια, έχει κάνει δικότητα, ας πούμε, είναι και άλλα 20 χρόνια, 30 γιατρός, ναι, και σου λέει, εντάξει, εγώ δεν το κάνω το εμβόλιο. Ναι. Χωρίς να έχει ιδιαίτερη γνώση επί του εμβολίου, ρε παιδί μου. Θα ήθελα να μου αναπτύξει. Ναι, είναι μια random ειδικότητα, ας πούμε. Είναι... χειρουργό, όχι, χειρουργό ασθενής, αλλά εγώ δεν το κάνω το εμβόλιο. Δεν με νοιάζει. Μου okay. Και λες, από αυτούς που σου λένε, όχι, εσύ να το κάνεις το εμβόλιο, εγώ δεν θα το κάνω. Από, σαν τους γονείς τους καπνιστές που λένε στα παιδιά. Α, μπράβο, αυτό καπνίζουν. Ναι. Μην καπνίζεις γιατί είναι μεγάλη μαλακία. Ξέρω, για πες ρε πατέρα. Αυτό το κάνουν και οι γιατροί συγκεκριμένα, αλήθεια είναι, ναι, όντως. Mm. Καλά, οι γιατροί, οι χειρουργικές ιδιότητες καπνίζουν. Απλά το εμβόλιο είναι άλλο πράγμα, δεν είναι τσιγάρο. Δηλαδή, ξέρεις, άλλο το εμβόλιο, άλλο το τσιγάρο. Δεν ξέρω αν είναι κάποια είδηση αυτή, αλλά... ναι. Χάρη, τα έχει γαμίσει όλα, έτσι. Τα έχει γαμίσει όλα τώρα. Όλα τα έχει γαμίσει όλα και κρέμονται δηλαδή αυτή τη στιγμή όλοι από τα λόγια σου με αυτά που λες. Έχεις κάνει τώρα το μέσα, έχεις κάνει στο podcast αυτό και το χειρουργείς. Να σου πω κάτι, πού θα τα ακούσουν αλλού αυτά τα πράγματα, αλήθεια. Εκτός από τα podcast που κάνει ο Δημήτρης, που σίγουρα θα έχουν υποθεί αυτά μέσα σε κάποιο από τα 16 podcast που κάνει. Ναι. Εδώ πετυχαίνω ο κόσμος σε παραστάσεις και μου λέει, ακούω τα podcast του και μετά μιλάμε και αναφέρουν μια πληροφορία για μένα και είμαι σε φάση, πού το ξέρεις εσύ αυτό για μένα? Και είμαι, α, σωστά, μάλλον το έχω πει κάπου. Mm. Δεν θυμάμαι τι έχω πει και τι όχι πλέον. Α, ναι. Ναι, δεν θυμάμαι αν έχω πει πράγματα ή όχι. Καλά, λογικό είναι αυτό. Μα έχεις κάνει τόσα podcast, τόσα επεισόδια, ούτε εγώ θυμάμαι στο επεισόδιο 33 τι είχε υποθεί, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί κάποιος το έχει συγκρατήσει αυτό σαν πληροφορία, αλλά... Και μου λένε πληροφορίες για την παιδική μου ηλικία, ξέρω εγώ. Και λέω, τι, πού το ξέρεις αυτό? Πώς είναι αυτό? Ποιο? Το να μην θυμάσαι ποιες πληροφορίες έχεις δώσει. Α, περίεργο και αγχωτικό λίγο. Ξέρεις τι, κάθε φορά που πατάς accept σε όρους για να κάνεις installation σε κάποιο πρόγραμμα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπορεί εσύ να έχεις υπογράψει ότι δίνεις στο σπίτι σου για αυτό το installation, οπότε δεν το ξέρεις. Κάπως έτσι θα νιώθεις. Αν δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν έχεις γνώση σου, μάλλον έχεις δώσει πληροφορίες εν γνώση σου, αλλά δεν ξέρεις ποια πληροφορία, ούτε θυμάσαι τι ακριβώς. Κάπως έτσι νομίζω. Δεν κατάλαβε κανείς από αυτά που είπα. Ναι, εγώ σε έχω χάσει λίγο, αλλά ξέρεις τι, έχεις δίκιο νομίζω. Ναι. Ενδόμηχα δηλαδή αυτά που λες μου χτυπάνε στην ψυχή, την καρδιά. Αυτό το συνέστημα έχω κι εγώ, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς. Είμαι λίγο, εντάξει, μαλάκα, θα τον ακολουθήσω στον πόλεμο αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή, δεν έχω ιδέα τι λέει. Επειδή το είπα σαν brother σε δασαϊκού, θα κάνω προσπάθεια δεύτερη να το πω πιο σωστά και ήθελα να πω ότι μπορεί να έχεις δώσει σε ένα επεισόδιο κάποιες πληροφορίες για σένα και μετά να μην το θυμάσαι, οπότε είναι σαν εσύ νομίζω ότι δεν τις έδωσες ποτέ, okay? Mm-hmm. Δεν το θυμάσαι. Mm-hmm. Είναι κάτι αντίστοιχο όπως όταν συμφωνείς τυφλά, κάνεις accept a terms στην εγκατάσταση ενός προγράμματος, mm-hmm, που υποτίθεται ότι το έχεις διαβάσει αυτό που κάνεις accept, αλλά δεν το έχεις διαβάσει, οπότε δεν το θυμάσαι και μετά σου παίρνει το σπίτι. Α, ήταν πολύ λογικό όλο αυτό. Δηλαδή, ναι, τώρα είναι που δεν έχω καταλάβει απολύτως τίποτα από το πώς δουλεύει το κεφάλι. Ωραία, σου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι το επιχείρημά σου είναι στέρεο και, και 5,1 μη σου πω. Και δεν το ακούει. Ναι, ναι. Δεν το ακούει. Δεν μπορεί να το ξεακούσει κανείς. Δηλαδή... δεν το ακούει γιατί το είπα σε συχνότητες δελφινιού. Γι' αυτό δεν το ακούει κανένας. Ναι, οκ. Okay. Αλλά πού να τα ξέρετε σε αυτά. Όχι, εγώ δεν ξέρω τίποτα γενικά. Δεν είμαι σαν το Χάρη, δεν ξέρω τίποτα. Επίσης, κάπου μας άφησαν και ένα άλλο σχόλιο για το whisky και μας είπαν ότι... μας άφησαν σχόλιο, μας έστειλαν μήνυμα. Όχι, μας άφησαν σχόλιο. Μας άφησαν ένα σχόλιο το οποίο έλεγε ότι αυτό που μου περισσεύει από το whisky λέγεται τα φτερά των αγγέλων. Δεν ξέρω, θα ψάξω να το βρω τώρα μια στιγμή, θα σας πω. Τι εννοείς που περισσεύει?
Στο Βαρέλι, αυτό που εξατμίζεται. Α, στο Βαρέλι. Ναι, okay. Κάτι τέτοιο, κάτι θα το βρω. Ναι, μόνο μισό λεπτό. Πείτε εσείς τα δικά σας. Μην. Ναι, πήγα σούπερ μάρκετ τις προάλλες και. Είναι επεισοδιακές οι τέτοιες το. Οι επισκέψεις του σούπερ μάρκετ τελευταία. Δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Τι εννοείς, τι σου συνέβη τελευταία σούπερ μάρκετ, δηλαδή που ήταν τόσο επεισοδιακό. Ρε παιδί μου, είναι λίγο μια φασούλα η οποία ξέρεις. Να μπω, θα κολλήσω, θα φύγω, θα μείνω. Να φύγω ή να πεθάνω. Okay. Σε ένα φλαμέγκο απάνω. Φτάσαμε 2.900 subscribers. Ναι! Καμία συνοχή, τίποτα. Και. Ρε παιδιά, όμως, εγώ αλήθεια. Δεν. Ξέρεις τι, παίζει να μου στείλαν μήνυμα αυτό το σχόλιο με το whisky και να μην το έχω τώρα. και να μπερδεύομαι γιατί σου στείλαν και σένα μήνυμα με ένα whisky. Αλλά θα πω ότι η Άννα μας είπε ότι το επεισόδιο του Rick and Morty με τα ρομποτάκια είναι reference στο νέο Genesis Evangelion και ναι, φυσικά. Και λογική Στέλιου, αφού δεν βρήκα το σχόλιο που έψαχνα, άλλο, θα ναι. διαβάσω ένα άλλο random σχόλιο. Θα διαβάσω και λέει ότι είναι ένα μέκα. Καμία σχέση. Ναι, λέει λοιπόν, αφού θα με κράξει μόλις τελειώσω αυτή την πρόταση για να φύγει από εδώ, γιατί αν πιάσουμε τη συζήτηση για τον Neogenes Ευαγγέλιο δεν τελειώσουμε ποτέ. Είναι ένα μέκα άνιμ που είναι υπέροχο, κάπως βαρύ, αλλά αξίζει πραγματικά. Άννα, δεν είναι κάπως βαρύ το Neogenes Ευαγγέλιο. Το Neogenes Ευαγγέλιο είναι ο ορισμός του τι είναι βαρύ στον πλανήτη και από εκεί πέρα όλα τα άλλα τα μετράς με αυτή την κλίμακα. Αυτό. Κράξε με τώρα. Πάμε, χτύπαμε. Δεν θα σε κράξω να κάνω κάτι ακόμα. Θα κάνω κάτι ακόμα καλύτερο. Επειδή πάτησα στο YouTube random comment να δω τι σχόλιο, τι βίντεο θα μου βγάλει. Ναι. Πατάω τυχαία σε ένα βίντεο και διαβάζω το πρώτο σχόλιο. Ναι. Το οποίο λέει. Αυτό δεν είναι γλώσσα. Δεν ξέρω τι. I feel like review bra should be in Charlie and the Chocolate Factory. Οκ. Θε να σχολιάσουμε αυτό. Ναι. Πάμε λίγο. Ωραία. Ναι, όχι, δεν έχω ιδέα. Απλά έκανα ό,τι έκανες και εσύ και. Σαν αντίπεινα δηλαδή του τέτοιου. Αλλά ας μην πούμε τώρα για το Rick and Morty, γιατί έχουμε κάτι άλλο προετοιμάσει σήμερα. Έχουμε, άστο αυτό. Θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη κάτι. Ναι. Δημήτρη, όταν ξεκίνησες να κάνεις stand-up, ξεκίνησες στο μευτήριο, σωστά. Εννοείται. Ωραία. Έμβριο, μευτήριο, το πιάσατε έτσι. Εκεί. Okay. Ποιος σε είχε παρουσιάσει. Στο πρώτο μου open mic. Ναι. Είναι ένας κωμικός που τώρα έχει τη δεύτερη σόλο του παράσταση με όνομα Happy. Α, εγώ ήμουνα. Πάλι. Ναι. Πώς έχω παρουσιάσει, ρε μαλάκα, τι γίνεται. Εσύ ήσουν, ναι. Μπράβο. Θα έλεγα Πασπάτης, αλλά. Και ήσουν με τον Τζουτζούκο. Ήμουνα με τον Τζουτζούκο. Δεν ναι. ήταν στην πρώτη μου παρά. Είχε έρθει να με δει, δεν είχε έρθει, ξεκινήσει δεν είχε. Ακόμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας πω τώρα, γιατί εμείς γνωριζόμαστε πιο παλιά, ρε παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη από το Μευτήριο, που ήταν δύο εκπληκτικά παιδιά, και ο Δημήτρης και ο Χρήστος. Και είχαν πάρα πολύ πλάκα. Και ήταν και πάρα πολύ γλυκούλιδες. Και το παλεύανε πραγματικά. Γράφανε, φαινόταν ότι γράφουν, ρε παιδί μου. Ο Δημήτρης έγραφε περισσότερο, γιατί τα πήγαινε χειρότερα από τον Χρήστο, ο οποίος είχε ένα θεατρικό background, οπότε έπαιρνε κάποια γέλια. Αλλά όλοι λέγαμε στο μευτήριο, ρε παιδί μου, πάντα λέγαμε ότι ο Δημήτρης γράφει περισσότερο. Που σημαίνει σε 2-3 χρόνια ο Δημήτρης θα το περάσει το Χρήστο, αν ο Χρήστος δεν ασχοληθεί σοβαρά. Και θεωρώ ότι έχει συμβεί αυτό προφανώς. Και εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου και νομίζω τα κατάφερα. Ναι, ναι, όχι. Και νομίζω πως το είχαμε πει και πολύ ανοιχτά ότι δούλευε εσύ και μην ασχολείσαι τώρα με αυτό. Γιατί σημασία έχει το υπένα σου. Μα τα υπόλοιπα τα βρίσκει. Δεν με πείραζε. Ίσα με πείσμονε το ότι. Ναι, και δεν νομίζω να πείραζε και το Χρήστο ποτέ. Η φάση είναι take that, Χρήστο. Yeah, bitch. Πώς ήταν να είσαι. Θεωρώ ότι εκείνη η εποχή, ρε παιδί μου, στο μευτήριο ήταν πολύ δημιουργική, νομίζω. Αλλά δεν έχω ρωτήσει, νομίζω, ποτέ κανένα παιδί το οποίο συνέχισε. Γιατί ξέρεις, πολλά παιδιά ξεκίνησαν, αλλά δεν συνέχισαν. Που είχαμε και αυτό το δέσιμο τότε. Πώς ήταν να ξεκινάς εκεί και τώρα που βλέπεις τη σκηνή έτσι από εδώ και από εκεί. Πώς σου φαίνεται, ρε παιδί μου, εσένα όλο αυτό. Ήτανε και νομίζω η Θεσσαλονίκη είναι ακόμα και δυστυχώς το μευτήριο σαν χώρος δεν υπάρχει. Και λείπει αυτό νομίζω γενικά από την ελληνική σκηνή, ένα comedy club που να τρέχει σωστά σαν comedy club. Είναι εκτός από το Los Angeles που υπάρχει. Όχι, το drop είναι. Είναι, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί comedy club γιατί δεν είναι ο δικός του χώρος και είναι λίγο περίεργο.
Α, οκ, με αυτή την έννοια. Α, εννοείς κλαμπ με τραπέζια και τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Α, καλά, καληνύχτα, εντάξει, όχι. Το πάμε, ας πούμε, το πάμε με το ρόστερ των κωμικών, ρε παιδί μου. Το mix είναι θεατρικό το... comedy club. Ναι, είναι θεατρικό comedy club αυτό. Ήταν πολύ καλά και νομίζω είναι το καλύτερο μέρος να ξεκινήσεις να κάνεις stand-up, γιατί υπήρχε βοήθεια και σωστή οργάνωση για να έχεις τις σωστές προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα, άμα κάνεις τη δουλειά σου, να πας καλά. Γενικά είναι ωραίο να υπάρχει ένας χώρος που είναι σημείο αναφοράς, κωμωδίας και... Και αγκάλιας δικούς πάντες. Σταθερά έχει, ναι, σταθερά ναι. Έχει κωμικούς και βλέπεις παραστάσεις... Μία φορά τη βδομάδα, έστω. Και green room, παραπάνω. Ναι. Και χαρτιά για να γράψουμε. Ό,τι θέλαμε το είχαμε. Το που ναι. Είναι τώρα η σκηνή, δεν ξέρω αν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση δημόσια. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω. Εγώ λείπω από τη Θεσσαλονίκη και δεν με αφορά. Α, γιατί είναι. Θεσσαλονίκη εννοείς που είναι η σκηνή. Όχι. Γενικά. Το που είναι... Επειδή μου είπες πώς μου φαίνεται το τότε με το τώρα. Όχι, πώς σου φαίνεται εσένα ότι έχεις μπει σε αυτή τη σκηνή τώρα. Αυτή τη σκηνή που τρέχει τώρα, η οποία είναι αυτή που είναι, εντάξει. Και σηκώνονται. Μπορούν να γίνουν πολλές κουβέντες εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι αφορούν το κοινό. Αλλά πώς είναι να ξεκινάς από μια άλλη πόλη, όπου εκεί, όπως είπες, υπήρχε οργάνωση, και να έρχεσαι σε μια μεγάλη πόλη που έχει πιο ανεπτυγμένη σκηνή. Περισσότερα solo, κωμικούς που ζουν από αυτό και δεν κάνουν αυτό που κάναμε εμείς που δεν είχαμε να φάμε, ας πούμε. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση. Και εσύ είσαι τώρα ένας πολύ καλύτερος κωμικός από αυτό που ήσουν, έτσι. Και πολύ καλύτερος γραφιάς. Και ξέρεις και τον εαυτό σου πολύ καλύτερα, προφανώς. Αυτό σαν πορεία, ρε παιδί μου, πώς το ζήσες? Κοίτα, εγώ ήθελα, όταν κατάλαβα ότι, δηλαδή μετά την πρώτη, δεύτερη χρονιά, ότι κατάλαβα ότι αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω. Σκεφτόμουν πάντα ότι σε κάποια φάση αναγκαστικά, επειδή στη Θεσσαλονίκη είναι, όσο μεγάλη πόλη και να είναι, δεν γίνεται να έχει πολλές παραστάσεις. Ναι, βέβαια. Και επειδή είναι και λίγη κωμική, είναι ακόμα πιο δύσκολο να κάνεις περισσότερες παραστάσεις, γιατί μετά από ένα σημείο θα σε έχουν δει όλοι και θα ξέρουν όλα τα κείμενά σου. Και αυτό ενώ είναι πάρα πολύ καλά για να ξεκινήσεις, γιατί όντως υπάρχει οργάνωση. Και επίσης, νιώθω ότι επειδή είναι μικρότερη η σκηνή, γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους πιο εύκολα και γνωρίζεις πιο εύκολα τους παλιότερους. Και έτσι μαθαίνεις. Μπράβο, αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί στην Αθήνα, όταν ένα παιδί ξεκινάει τώρα ή πέρσι ή πρόπερσι, δεν μπορεί, είναι τόσο πολύ κωμικοί και αυτοί που δουλεύουν και αυτοί που ξεκινάνε οι open micers, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίσεις παλιότερους, να κάτσεις μαζί τους και να μιλήσεις. Οπότε το θετικό, επίσης είναι πιο δύσκολο. Στη Θεσσαλονίκη, άμα είσαι καλός και δουλέψεις όταν ξεκινάς, θα φανεί η διαφορά. Ο ανταγωνισμός είναι λίγο λιγότερος, οπότε πιο εύκολα θα αρχίσεις να παίρνεις. Υπάρχει συναγωνισμός, όχι ανταγωνισμός στη Θεσσαλονίκη, αυτό, όταν την άφησα αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Και τώρα αυτό είναι. Δεν έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι. Και είχα πάντως στο μυαλό μου ότι μετά από ένα σημείο δεν φτάνει η Θεσσαλονίκη για να εξελιχθείς σαν κωμικός. Ναι. Λόγω του ότι δεν έχεις αρκετά spot. Αυτό έχει κάποιος άλλος λόγος. Ναι, γι' αυτό και κατεβαίνουν πολλοί κόσμος από Θεσσαλονίκη πλέον Αθήνα και εδώ και χρόνια δηλαδή, και ακόμα ναι. Κατεβαίνουν κόσμος. Οπότε και εγώ τα τελευταία 2 χρόνια προ-COVID άρχισα να πηγαίνω, έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ και Αθήνα για να παίζω και να με γνωρίσουν τα παιδιά. Το οποίο ήταν δύσκολο μεν, γιατί πας σε μια πόλη που δεν ξέρει κανένας και πρέπει ουσιαστικά ξεκινάς από το μηδέν πάλι. Ναι, βέβαια. Γιατί εγώ μπορεί να έπαιζα τέταρτα στη Θεσσαλονίκη και να είχα παίξει και σε άλλες πόλεις, αλλά δεν με ξέρανε. Ναι, βέβαια. Οπότε ξεκινάς πάλι από τα guest και από τα open ουσιαστικά, απλά έχεις την εμπειρία και τα κείμενά σου. Ναι, και το είχα πάντα στο μυαλό μου ότι σε κάποια φάση θα πρέπει να έρθω και μόνιμα, αν θέλω να το δοκιμάσω. Και αυτό ήταν να γίνει όταν ξεκίνησε ο COVID. Οπότε ναι. τα πλάνα μου γαμήθηκαν. Καλό timing, ναι. Ναι. Και ξέρεις... τώρα είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση τώρα. Κομικά εννοείς. Ναι, γιατί ο COVID με πέτυχε σε μια φάση που την τελευταία χρονιά. Που ήθελες να πάτε στις γκάζι εσύ.
Ναι, και πήγαινε και τελευταία χρονιά πάρα πολύ καλά και ήμουνα σε μια κατάσταση που ήθελα επιτέλους να έρθω Αθήνα και σιγά σιγά να αρχίσω να παίζω. Mm. Και τώρα μετά τον COVID είναι και λιγότερες οι παραστάσεις στην Αθήνα. Ναι, γιατί ο κόσμος δεν βγαίνει. Ναι. Γιατί ας πούμε εγώ θυμάμαι όταν ερχόμουν εδώ στην Αθήνα το 18, το 19 για μια, δυο, τρεις εβδομάδες και έπαιζα. Mm. Θυμάμαι ότι στην Αθήνα μπορεί να είχε 20-30 παραστάσεις τη εβδομάδα. Τώρα έχει 5-10 max. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει για δύο λόγους στη φετινή χρονιά. Γιατί πλέον και επειδή ο COVID ναι μεν πάγωσε λίγο τη φάση στην αρχή, αλλά επισπεύθηκαν ας πούμε κάποιες solo παραστάσεις που ήταν να γίνουν ή δεν είχαν προλάβει να γίνουν προ-COVID ή ήταν να γίνουν και δεν προλάβαν. Τέλος πάντων, ειδικά πάντως η φετινή σεζόν αφενός έχει πολλά solo. Ναι. Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά σεζόν να υπάρχουν τόσο, τόσο πολλά σόλο. Οπότε αυτομάτως π.χ. έχεις χάσει αρκετούς παρουσιαστές για παράδειγμα. Που εντάξει υπάρχουν άλλοι κομικοί που μπορούν να παρουσιάσουν, έτσι, δεν είναι αυτό. Αλλά πολλοί ασχολούνται μόνο με τα σόλο τους. Δεν ασχολούνται με το να κλείσω ένα μαγαζί ή να παίξω κάπου αλλού κτλ. Αυτό νομίζω είναι λογική εξέλιξη όταν κάνεις stand-up και φτάνεις στη σόλο σου. Φυσικά, είναι λογικό μετά να ασχολείσαι με τις όλους και η επόμενη γενιά να πρέπει να κάνει ένα step up και, σε άποψη δουλειάς και κειμένων και σε άποψη οργάνωσης να έχει μάθει τι είναι το σωστό και τι όχι. Ακριβώς. Οπότε, αλλά πέρα από αυτό ρε παιδί μου, γιατί αυτό ας πούμε ότι έφυγε μια γενιά και εξελίχθηκε και είχε το solo ο κάθε κωμικός που ανήκει σε αυτή την ό,τι σε εισαγωγικά ας πούμε γενιά. Και το δεύτερο ότι πολλά μαγαζιά επειδή έχουν μείνει κλειστά για δύο χρόνια δεν μπορεί ψήνονται να δώσουν budget έξτρα για να φιλοξενήσουν μια παράσταση. Σου λέει θα βγάλω ό,τι πουλήσω απλά από μια βραδιά που πουλάω, ξέρω εγώ, ό,τι πουλάω. Λογικό και αυτό. Οπότε ναι, έχουν λιγοστεύσει αρκετά οι παραστάσεις και στην Αθήνα, η αλήθεια είναι. Ο λόγος που σε ρωτάω είναι γιατί εγώ θυμάμαι εκείνα τα χρόνια βέβαια με έναν ρομαντισμό, έτσι, γιατί κάναμε πάρα πολλά πράγματα και ήταν το μήνα δημιουργικά. Και επειδή και τα πράγματα πήγαν καλά για μένα σε ό,τι αφορά το stand-up, αυτή τη στιγμή είναι καλά, του χρόνου μπορεί να μην είναι. Ναι. Οπότε θεωρώ αναγκαστικά, και φυσικά αυτό είναι και bias, είναι προκατάληψη, ότι καλώς τα κάναμε αυτά που κάναμε, γιατί είδα και τι κείμενα βγήκαν από όλα αυτά. Και θυμάμαι να κάνουμε jam, να βρισκόμαστε παλιότεροι κομικοί με νεότερους κομικούς, και επειδή ξεκινήσαμε τα jam εδώ τώρα στη House of Improv, με κομικούς πάλι. Που θα σας έρθω μία μέρα που, ναι, δεν θα, που θα τα καταφέρω, ναι, και δεν θα κοιμάμαι. Ναι, εντάξει, και εγώ έχω ένα θέμα με το χρόνο μου και όλα αυτά. Ναι. Αλλά βλέπω ότι πραγματικά, ρε εσύ, αυτό, εάν η Αθήνα θα γίνει χαώδης, έχει πολλά σόλο, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα εξελιχθεί η βιομηχανία του stand-up. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς τρελαίνεται και το στηρίζει και δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα έχει τη δύναμη ή την αντοχή να το κάνει. Ελπίζουμε αυτό το πράγμα να πάει καλά. Είμαστε εκτός τηλεόρασης και εκτός συστημικών μέσων, οπότε ξέρεις, αυτό θα έχει μια συγκεκριμένη βιωσιμότητα και θα έχει και... Αυτό το πράγμα σημαίνει κάτι, ρε παιδί μου. Στα νούμερα μπορείς να φτάσεις, έχεις ένα ταβάνι. Και όχι γιατί θα σε εμποδίζει κάποιος, γιατί δεν μπορείς με τα λεφτά και τα μέσα που διαθέτεις να προβληθείς σε μεγαλύτερη μάζα ανθρώπων. Δεν είναι κάτι τρομερό. Και... σκέφτομαι αυτό ότι ο καλύτερος τρόπος για να εκτιναχθεί εν τέλει η ποιότητα της σκηνής είναι να μην αγνοούμε ένας τον άλλον. Και οι παλιότεροι να μιλάμε με τους νεότερους, γιατί και εμείς φρεσκάρουμε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αλλά και εσείς έρχεστε αντιμέτωποι με μια εμπειρία, έτσι. Ναι, και γιατί μπαίνεις σε ένα χώρο που δεν έχεις ιδέα πώς λειτουργούν τα πράγματα, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται. Και πρέπει κάποιος που ξέρει να το κάνει να θέλει να σου μια καθοδήγηση. Θέλει μια καθοδήγηση. Από το πώς θα παίξεις, από το τι θα πεις λάθος, μέχρι το πώς θα μιλήσω σε ένα μαγαζί για να κλείσουμε παράσταση και τι πρέπει να ζητήσω κτλ. Και χρειάζεται η επαφή και με τους παλιότερους και με τους. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, θα ήθελα και ευτυχώς έχω επαφή και με παλιότερους κομικούς, όπως είναι ο Στέλιος, ο Κούδας, ο Πασπάτης. Ναι, εντάξει. Και με πιο καινούριους, όπως είναι ο Κρύος, ο Τσιγκίλης, ο Μπίτσης και ο Θάνος. Νομίζω χρειάζεται κάθε γενιά να βοηθάει την επόμενη. Δηλαδή, εμένα με βοηθήσανε αυτά τα παιδιά. Και ο Νίκος, ο Λουκάς και ο Μουλαράς είναι αυτά τα παιδιά που με βοήθησαν. Και εγώ τώρα, όσο μπορώ, δηλαδή, όποτε βλέπω κάποιον κωμικό καινούριο
που τα πάει καλά και φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει και νοιάζεται, και εγώ θα πάω να τον πιάσω και να του πω κάποια πράγματα που έχω μάθει. Ή κάποιο έμβριο που ενδιαφέρεται για ακόμα πιο. Καλά, αυτό είναι το βασικό, ναι. Ωραία. Για το πολύ μέλλον, ναι. Να τους πούμε για αυτό που είδαμε στο Netflix. Να τους πούμε, ναι. Μπορούμε να περάσουμε σε αυτή την ενότητα, πιστεύω. Ήρθε η ώρα αυτή. Το Take Your Pills. Ναι. Το Take Your Pills, τέλει. Ναι. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ωραία, θα μιλήσουμε για το Take Your Pills. Δείτε το. Και το μετά... είδαμε και οι τρεις. Το είδαμε και οι τρεις και ελάτε να το συζητήσουμε. Είναι στο Netflix, είναι ένα ντοκιμαντέρ. Και πιστεύω ότι θα έχει σημασία ή θα έχει ενδιαφέρον, σημασία δεν έχει καμία. Η άποψη εμένα και του Δημήτριος, ψυχικά ασθενής που παίρνουμε φάρμακα, φαντάζομαι Δημήτρη. Ναι, 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 εννοείται. Για να μπορούμε να λειτουργούμε όπως λειτουργεί ο υπόλοιπος κόσμος, και νορμοθυμικοί οι οποίοι παίρνουν φάρμακα που θα έπρεπε κανονικά να παράγονται και να χρησιμοποιούνται από τους ψυχικά ασθενείς. Θα έχει δηλαδή ένα ενδιαφέρον εδώ στο ηθικό κομμάτι, το οποίο δεν ξέρω αν θα το... Δηλαδή δεν θα ήθελα να το πιάσω μόνος με αυτό. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια πολύ ηλίθια άποψη, ας πούμε. Σίγουρα θα έχεις μια καλύτερη άποψη από μένα που δεν... Δηλαδή, εγώ είδα αυτό το ντοκιμαντέρ και μου έκανε εντύπωση, γιατί ξέρεις, είναι μια κουλτούρα αυτή, ας πούμε, γιατί πολλές φορές ακούστηκε το Adderall και... Να πούμε γιατί μιλάει το ντοκιμαντέρ, θες να πεις μια. Το Ritalin. Ναι, μπράβο, το Ritalin και τα λοιπά. Ναι, κατά βάση το πρέμιση του ντοκιματέρ ξεκινάει με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, ιδίως, δεν ξέρω αν γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά αφορούσε κυρίως στην Αμερική το ντοκιματέρ, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, έχει αυξηθεί η χρήση, ρε παιδί μου, τέτοιων διαγερτικών χαπιών, δεν ξέρω αν είναι διαγερτικά ακριβώς πώς θα τα χαρακτηρίσω, αύξησης επίδοσης... Άπερση των είναι, γνωσιακών skills, ας πούμε. Ξέρω, δεν συμβαίνει τίποτε. Αυτό που περιγράφεις. Ωραία. Πες εσύ λοιπόν το τύπο. Όχι, το εννοώ. Αυτό δείχνει. Ρε, όχι, αυτό δείχνει το ντοκιμαντέρ στο τέλος. Ότι για τους ανθρώπους. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό, ναι, γι' αυτό ναι. Είπα το πρέμι στο ντοκιμαντέρ. Ξέρετε ναι, αυτό. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι μαθητές και οι φοιτητές και όλοι αυτοί που παίρνουν Adderall κτλ. Πέρα από ότι σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν δέπει, που είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο πλέον. Μάλιστα, ποσοστό πλέον ανθρώπων που έχουν δέπει, το παίρνουν σαν φαρμακευτική αγωγή το Adderall, ας πούμε, ή το Ritalin. Υπάρχει κόσμος που το ψάχνει και κάνει χρήση, γιατί θεωρεί ότι τον βοηθάει στα μαθήματά του, στο να γράφει καλύτερα σε ένα τεστ, ξέρω εγώ, ή στο να είναι πιο αποδοτικό στη δουλειά του ή οτιδήποτε. Δηλαδή, ξεκινάει έτσι το ντοκιμαντέρ με αυτή τη βάση, που είναι και μια κουλτούρα που νομίζω δεν. Εδώ δεν το έχουμε. Δεν ακούς νεολαία εδώ τύπο ότι θα πάρω χάπια για να είμαι καλύτερος στο σχολείο, ας πούμε, ή να είμαι πιο ανταγωνιστικός ή να είμαι πιο αποδοτικός. Που εμένα αυτό το ένα είναι που με εντυπωσίασε, γιατί το έχω ακούσει πολύ στην αμερικανική pop κουλτούρα σαν αναφορά το παίρνω Adderall για να. Εδώ έχουμε το ανάποδο. Ναι, ναι. Έχουμε το. Ότι έχει μια πάθηση ψυχική ή οτιδήποτε, μια. Και δεν παίρνουμε χάπια. Ναι, στην Ελλάδα δεν παίρνουμε. Εκεί παίρνουν αυτοί που δεν πρέπει, εδώ αυτοί που πρέπει δεν τα παίρνουν. Ναι, ναι. Ναι. Πραγματικά, αν μπούμε σε μια τέτοια σύγκριση, ναι. Ή παίρνουμε ναρκωτικά για άλλους λόγους, όχι για να είμαστε πιο αποδοτικοί στα μαθήματά μας. Καλά, έχει. Υπάρχει πλέον ξεκάθαρη αυτό που λένε ναρκοκουλτούρα, ρε παιδί μου, που δεν συμφωνώ πολύ με τον όρο. Αλλά υπάρχει πλέον ξεκάθαρη απενοχοποίηση, λάθος απενοχοποίηση. Δηλαδή. Πρέπει να απενοχοποιηθούν τα ναρκωτικά με την έννοια ότι δεν μπορούμε να τριγυρνάμε και να δείχνουμε εθισμένους στην ηρωίνη και να λέμε «Α, το πρεζάκι». Όχι. Είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας ασθενής. Μπράβο. Ναι. Να αντιμετωπίσει. Αλλά το να λες. Συνήθως είναι και. Πολλές φορές πάει πακέτο και με ψυχικές ασθένειες. Ακριβώς. Και τα ναρκωτικά και. Η προσπάθεια στις ψυχικές ασθένειες, τις οποίες εμφανίζονται αυξημένη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ ή. Joe, οτιδήποτε, είναι μια προσπάθεια αυτοθεραπείας. Επειδή οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι πάει στραβά, οδηγούνται στην κατανάλωση ουσιών για να κάμψουν τα συμπτώματα που έχουν. Self-medication, δηλαδή. Ναι. Αυτό το οποίο σίγουρα είναι λάθος. Είναι λάθος. Το έκανα και εγώ στον εαυτό μου με το αλκοόλ για κάποια χρόνια. Μπράβο. Και εγώ το έχω κάνει αυτό στον εαυτό μου με το αλκοόλ, χωρίς να ξεπεράσω ποτέ όρια όμως. Αλλά δηλαδή τώρα τα καταθλιπτικά, ας πούμε, τα μεγάλα, πριν πάρω διάγνωση και καταλάβω τι γίνεται, γιατί έχουμε το ίδιο πράγμα με τον Δημήτρη.
Αν και εγώ θεωρούμε ένα, νομίζω εσύ θεωρείς σε δύο. Ναι. Mm. Με τα νέα κριτήρια. Με τα παλιά κριτήρια είμαστε και οι 2-2. Αλήθεια. Ναι. Αλλά... ρε παιδί μου, στο ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, δεν ήθελα να διακόψω το Χάρη, αλλά έχει δίκιο ο Χάρης που λέει ότι το πρέμις του ντοκιμαντέρ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν στην ουσία ντόπα για να είναι καλύτεροι φοιτητές. Αυτό. Ναι. Ναι, και αυτό είναι μια κουλτούρα. Δεν είναι. Μπράβο, ότι, αυτό. Δηλαδή, αυτό. Όντως, ρε παιδί μου, βασικά είναι... είναι... η κουλτούρα ναι, του ανταγωνισμού στην Αμερική. Ναι, 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 και αυτό το point το έκανε μια κυρία μας στο ντοκιμαντέρ αυτό, ρε παιδί μου, ότι έχουμε παραγίνει ανταγωνιστικοί και κάπου όπαμε αυτό το θέμα, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Δηλαδή, ήδη από τους μαθητές να είναι τόσο ανταγωνιστικό το περιβάλλον και ποιος θα φάει τη θέση ποιο και ποιος θα είναι καλύτερος και πιο τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή, έχει να κάνει και με αυτό. Απλά, ξέρεις, από τη στιγμή. Δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι γιατρός σε αυτό το επίπεδο για να, και κατάλληλος για να απαντήσει. Αλλά αν κατάλαβα το ντοκιμαντέρ, οι άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν δέπει, όντως τους βοηθάει σε έναν βαθμό να συγκεντρωθούν πιο καλά σε κάποια πράγματα και τους χορηγείται σαν αγωγή. Αλλά το παίρνουν και μαθητές, ας πούμε, φοιτητές που δεν είχαν καμία σχέση με αυτό, απλά για να γίνουν καλύτεροι. Δηλαδή, που μάλλον δεν ίσχυε, δεν τους έκανε καλύτερους, όπως έλεγε στο τέλος του ντοκιμαντέρ. Ναι. Σε μαθησιακό, σε γνωσιακό, σε τέλος πάντων επίπεδο skills, ας πούμε, ότι σου αυξάνει τη συγκέντρωση, την αποδοτικότητα. Δηλαδή, άμα. Το IQ δεν στο αυξάνει, ρε παιδί μου, να στο πω και έτσι. Αυτοί δηλαδή, πιστεύουν ότι στο αυξάνει όμως. Ναι. Ναι. Είναι και λίγο πλασίμπο και είναι και λίγο ψυχολογία, νομίζω αυτό. Επειδή σου αυξάνει την αυτοπεποίθηση, μπορείς εν τέλει να συγκεντρωθείς καλύτερα. Αλλά δεν σου αυξάνει τη γνωσιακή. Αυτό. Δεν γίνεσαι πιο έξυπνος, απλά μπορείς να συγκεντρωθείς. Ναι. Οπότε, άρα είσαι πιο έξυπνος πρακτικά, γιατί πάρα πολλά από αυτά που κάνουμε στη ζωή μας τα κάνουμε ασυγκέντρωτα και πετάμε τον χρόνο μας παντού. Όταν συγκεντρωθούμε, είναι αυτό που μας λέγανε από μικρή. Δεν προσέχεις. Πρόσεξε τι σου λέω και θα καταλάβεις. Το μυαλό σου πετάει και δεν το καταλαβαίνω. Και λέγαμε, δεν πετάει το μυαλό μου. Και ταυτόχρονα, άμα υπήρχε μια χρονομηχανή και πηγαίναμε. Μανιτάρια, ναι, ναι, ό,τι να είναι, δεν είχε. Super Mario, οτιδήποτε, ναι. Τώρα, οι άνθρωποι που έχουν δέπει, εκτός του ότι αγγίζει. Το ντοκιμαντέρ μου αρέσει πολύ γιατί αγγίζει και το κομμάτι της υπερδιάγνωσης, το οποίο είναι τρομερά επικίνδυνο. Mm. Και δεν ξέρω τι άποψη έχει ο Δημήτρης γι' αυτό. Η υπερδιάγνωση όμως, πρόσεξε τώρα, δεν είναι ότι γίνεται υπερδιάγνωση αυτό που το συνωμοσιολογικό ότι πάρα πολλά παιδιά διαγιγνώσκονται με δέπη σημαντικά περισσότερα από ό,τι παλιότερα. Μπορεί να είναι λίγο αυξημένο. Πάρα πολλοί ενήλικες διαγιγνώσκονται με δέπη και παίρνουν φάρμακα χωρίς να έχουν δέπη. Και εδώ θέλω να εισάγω το εξής τώρα. Οι μεθαμφεταμίνες που είναι αυτά τα φάρμακα. Και τις ξέρουμε όλοι ως meth ή crystal meth ή έκσταση ή speed, οτιδήποτε, όλα αυτά είναι ήδη τέτοια νομίζω. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια αποτυχία του συστήματος υγείας της Αμερικής για μένα και αυτού του ψεύδο αυτής της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, δεν μπορεί ο γιατρός να λέει ότι έχεις δέπη και να σου δίνει ένα schedule 2 ναρκωτικό. Στην ουσία, στην Ελλάδα είναι αυτά τα δίγραμμα. Η παλιά η κόκκινη καρτέλα. Τα οποία στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, τα παίρνεις από φαρμακείο του ΕΟΠΗ και τα λοιπά. Και για να διαγνώσεις τη δέπη υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και δεν ξέρω αν εμπλέκονται τα κεπά στη μέση. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, απλά εκεί υπάρχει μεγάλη εμπορευματοποίηση. Μπράβο. Πας και λες: έχω δέπη, λες 10 συμπτώματα και σου λέει: έχεις δέπη και σου γράφει ένα φάρμακο το οποίο είναι schedule, έχει την κόκκινη γραμμή, schedule 2. Γιατί το παίρνεις. Ενώ πώς μπορεί αυτός ο γιατρός και σου λέει ότι έχεις αυτό. Δεν λειτουργεί έτσι. Θέλει έλεγχο. Θέλει έλεγχο σοβαρό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να παίρνεις από ένα φαρμακείο αυτά τα φάρμακα και να τα χρησιμοποιείς για ντόπες. Παιδιά, τα πουλάνε. Και τα πουλάνε. Ενώ μεταξύ, τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα, από ό,τι έχω μάθει, δεν δουλεύουν αυτά τα φάρμακα γενικά. Δεν δουλεύουν πέρα από την Ελλάδα για όλους τους ανθρώπους που έχουν δέπει. Κάποιους τους βοηθάνε. Ναι. Και έχουν ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 50-50, κάπως έτσι. Αυτά ήταν. Αν κάποιος είναι, ας με διορθώσει, γιατί δεν ξέρω. Πάντως δεν δουλεύουν τρομερά. Κάποιοι βοηθούνται πάρα πολύ και αλλάζει η ζωή τους. Κάποιοι άλλοι δεν παρατηρούν διαφορά. Όπως και με εμάς, που κάποια φάρμακα μπορεί να σου ταιριάξουν και κάποια όχι.
Αλλά τα δικά μας τα φάρμακα δεν είναι ναρκωτικά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό. Δηλαδή, εγώ δυστυχώς δεν είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω δέπει στην Αμερική και να μπορώ να πουλάω τα χάπια μου για να βγάλω λεφτά. Μπράβο, αυτό. Κανένας δεν θέλει να αγοράσει σε Ροκουέλ. Τι να το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Μα αυτό θα έλεγα. Σκέψου, ας πούμε, να έλεγες στον μέσο Έλληνα γονιό που... ξέρω εγώ, βλέπει το παιδί του ότι είναι αλλού και είναι συγκέντρωτο και ενδεχομένως να έχει δέπει και δεν θέλει να το παραδεχτεί, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα χάπι το οποίο μπορεί να τον κάνει καλό μαθητή. Δεν θα του το δίνανε. Εγώ πιστεύω ότι τους το δίνανε με τα χίλια όμως. Όχι, γιατί νομίζω ζούμε σε μια... στην Ελλάδα με τα χάπια έχουμε ένα θέμα. Καλά, ναι. Δυστυχώς. Με όλα τα φάρμακα έχουμε ένα θέμα. Ναι, όπως έχεις καταλάβει. Και με την. Και με την, δεν ξέρω πώς να το πω, αυτοπεποίθηση, όχι. Με αυτό το vibe ότι όλοι τα ξέρουμε όλα και δεν εμπιστευόμαστε ναι, τους ναι, ειδικούς, ναι. Αυτό το ωραίο. Και ξέρεις τι, δεν εμπιστεύονται τους ειδικούς με έναν τρόπο που δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα. Δηλαδή, άμα δεις την ιστορία πώς πάει της Αμερικής και αυτό το ντοκιμαντέρ και μόνο, έτσι, που θεωρώ ότι η Αμερική είναι ένα από τα χειρότερα συστήματα υγείας στον πλανήτη, ωραία. Αν και έχει εξαίρετους επιστήμονες. Αυτά τα δύο είναι άσχετα, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι που επίσης δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας. Το ότι είναι σκατά το εσύ και ότι μπορεί για ένα ράμα να περιμένεις 17 ώρες και μετά να στο κλείσουν. Δεν έχει να κάνει με το αν αυτοί που δουλεύουν είναι στο εσύ είναι καλοί γιατροί. Ναι. Ναι. Έχει ναι, να κάνει καλά, με το προφανώς. Ότι το σύστημα είναι ανελέητο και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δουλεύουν 48 ώρες βάρδιες και παίρνουν 800 ευρώ και θα πεθάνουν από την κούραση. Απλά εκεί, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία. Δηλαδή, γίνονται όχι. Funding, ας πούμε, έρευνες φοβερές σε όλους τους τομείς με ιδιωτική πρωτοβουλία. Το οποίο είναι θέμα είναι συστημικό. Δεν είναι θέμα αν είναι, είναι καλοί επιστήμονες ή κακοί επιστήμονες. Ναι, ναι, όχι, είναι εξαίρετοι επιστήμονες. Είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Αλλά δεν. Τι θες. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση βέβαια στην πολιτική εκπομπή μας. Έλα εδώ κοντά και πες τα. Έλα. Είναι και ο Κυριαζίδης, ο Δημήτρης εδώ τώρα, σε ακούει. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου. Γεια σου, λέει. Γεια σου και εσένα, Βέρα, που δεν με χαιρέτησες. Τι είπε. Θα ήθελα πίτσα για βραδινό. Θα ήθελες πίτσα για βραδινό. Να παραγγείλω. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, πόσο καπιταλισμός. Ακούω εδώ τι λένε. Για πες. Μποϊκοτάρει αυτό το σημαντικά. Το υπερσημαντικό σημαντικό podcast. Παιδιά, νομίζω ότι ήταν λίγο τράγκα στο τέλος. Είναι και ήταν το πιο σημαντικό. Ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε πει σήμερα. Ναι, αυτό και την πίτσα, ναι. Okay. Καλά, επηρεάζουμε εγώ κόσμο. Παραγγείλω, σας χαιρετώ, συνεχίστε. Όχι, μην παραγγείλεις, δώσουμε 10 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, άντε. Έλα. Καταλάβατε η παρέμβαση. Τι τρολιά είναι αυτό το ναι. Podcast, μου λέει. Τι τρολιά στην ύπαρξη είναι αυτό. Έχω ιδέα τι συμβαίνει. Έχω ιδέα τι συμβαίνει. Για πες, ο Μίτσος έλεγε ή εσύ, ποιος έλεγε. Ο Χάρης. Ο Χάρης έλεγε. Εγώ έλεγα, γιατί μου το κάνατε αυτό τώρα, δεν έχω ιδέα τι έλεγα. Μίτσο, σώσε μας. θα σας σώσω, ναι. Θέλω να πω, μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ θέλω να πάρω Adderall για να βγάλω τη σχολή μου. Μπράβο. Και εμένα αυτό μου δημιούργησε, αλλά δεν φοβάσαι τις ψυχώσεις. Όχι. Μη γαμηθεί η διπολική. Όχι, γιατί έχω βάλει και άλλα πράγματα στον οργανισμό μου που θα έπρεπε να φοβάμαι τις ψυχώσεις. Α, οκ, εντάξει. Οπότε, απλά για να πάρω το πτυχίο και μετά να μην με πρίζουν οι γονείς μου, όχι για να το κάνω κάτι, ναι. Όχι για να χαίρομαι. Απλά για να μην υπάρχει αυτό το άγχος στο βάθος του μυαλού μου. Okay, εκεί δεν μπαίνει όμως ένα θέμα, όχι για τον Δημήτρη, εν γέννη θα το πω ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορεί να το σκέφτω κι άλλος με τη λογική ότι okay, πήρα πτυχίο επειδή έπαιρνα ένα Adderall την ημέρα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ότι ξέρω εγώ, αν ήμουν έτσι, γιατί θυμάσαι μια κοπέλα στο ντοκιμαντέρ που έλεγε εγώ θέλω να παίρνω Adderall μέχρι να μου αυξήσει επιδόσεις μέχρι να τελειώσω το SAT μου, ρε παιδί μου. Τύπου να περάσω ναι, και μετά δεν με νοιάζει. Μετά, λέει, θα το σταματήσω. Δεν με νοιάζει ναι. Τη δουλειά μου και αυτά και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν νιώθεις και λίγο μετά. Όχι εσύ, Δημήτρη, γενικά, ρε παιδί μου. Αν το σκέφτεσαι λίγο πιο έτσι, ότι διαφορετικά, ότι. Μπορεί να μην άξιζα να πάρω το πτυχίο μου με 9,5 και το πήρα, ξέρω εγώ, με 6 κανονικά. Ήταν να το πάρω με 6, αλλά λόγω Adderall, ξέρω εγώ, το πήρα με 9,5. Αν πάρω Adderall, αλλά ναι. Θα το πάρω με 5 το πτυχίο. η βαθμή μου είναι ήδη χαμηλή. Δεν πρόκειται να πάρω. Οπότε δεν θα έχει διαφορά.
Ωραία. Θα ήταν φοβερό, ξέρω. Ναι. Να σου για όχι πτυχίο και να το παίρνει με 10, ξέρω. Τέτοια η δύναμη του άντρα. Θέλω να. Επίσης είναι περίεργη η λέξη άντρα. Ναι, είναι. Είναι άντρα. Είναι ελληνική προφορά. Είναι πολύ χάλια. Ρε παιδί, λοιπόν, εγώ βλέπω μια αλυσίδα εδώ και αυτό που ξεκίνησα να λέω ότι κατηγορώ. Χημική αλυσίδα. Σίγουρα. Είναι, ρε παιδί μου. Θα προσπαθήσω να τα πιάσω με μια σειρά και μου γαμάτε τη ζωούλα μετά, εντάξει. Όταν είσαι αντι-επιστήμη, αντι-vax, αντι-οτιδήποτε και μιλάς για τις φαρμακευτικές οι οποίες βγάζουν λεφτά. Εδώ τώρα θέλω να μπούμε λίγο σε μια διαδικασία του πώς δουλεύει στην πραγματικότητα αυτή η αγορά. Γιατί δεν θα σου δώσουν κάτι που θα σε σκοτώσει, γιατί θέλουν να το χρησιμοποιείς συνέχεια ώστε να είσαι καλά για να μπορείς να το αγοράζεις. Δηλαδή, δεν έχει νόημα μια εταιρεία π.χ. σαν την Pfizer να σου κάνει κακό εν γνώση της. Γιατί θα σταματήσεις να χρησιμοποιείς αυτά. Είναι σαν να λέει μια εταιρεία ότι. Είναι το αντίστοιχο με το να λες άντε τώρα όλοι γεννάνε παιδιά για να πουλάνε καρότσια. Οι άνθρωποι γεννάνε παιδιά και μια εταιρεία που πουλάει. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, και μια εταιρεία που πουλάει καρότσια, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να φτιάξει ένα πολύ καλό καρότσι, αν θέλει. Δηλαδή αυτό είναι το. Καλό θα ήταν δηλαδή τα καρότσια της να μην σκοτώνουν τα μωρά. Αυτό. Ναι. Καλό θα ήταν να προστατεύουν τα μωρά. Δηλαδή, αν μπορούσε κάποιος να κάνει ένα καρότσι το οποίο προστατεύει το μωρό σου από χτύπημα αυτοκινήτου σε μια προσιτή τιμή, μάλλον αυτό το σύστημα που θα εφεύρει, όπως έγινε και με τα αυτοκίνητα, θα αρχίσει να γίνεται υποχρεωτικό σε όλα τα καρότσια. Όπως έγινε η ζώνη και ο αερόσακος. Είπες λέξη κλειδί όμως στην προσιτή τιμή, γιατί και οι δύο βιομηχανίες έχουν ένα κοινό. Ναι. Υπερκοστολόγηση. Μπράβο. Έχεις δίκιο. Και η φαρμακοβιομηχανία και τα καρότσια μωρών συγκεκριμένα είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα, έχεις δίκιο. Ναι. Όμως, η φαρμακοβιομηχανία της Αμερικής έχει υπερκοστολόγηση για άλλους λόγους, αλλά κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Εγώ βλέπω αυτή την αποτυχία συνολικά και ας με κατηγορήσει όποιος θέλει για οποιαδήποτε πολιτική προέκταση αυτού του πράγματος. Πρώτος. Ναι, είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος σε κάποια πράγματα, αλλά έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδιωτική υγεία. Και υπάρχει νόμιμος τρόπος να αγοράσεις αυτά που λέμε εμείς διεγέρτες του κεντρικού νευρικού συστήματος, αυτά που λέει η επιστήμη τέλος πάντων, οι αμφεταμίνες δηλαδή, τα οποία είναι Schedule 2 ναρκωτικά. Έχεις την ευκαιρία να τα αγοράσεις νόμιμα μέσα από ένα full ιδιωτικό σύστημα υγείας, το οποίο θέλει να στα πουλήσει για να κερδοφορήσει, ώστε να μπορέσεις να τα πας καλύτερα στο full ιδιωτικό πανεπιστήμιο, για να μπορέσεις να κερδοφορήσεις και εκείνο. Το βλέπουμε ή μόνο εγώ το βλέπω. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν χρειάζεται να σου κάνει η Pfizer ένα εμβόλιο που θα σε σκοτώσει. Αυτό που χρειάζεται να κάνει η Pfizer είναι να κάνει ένα καλό εμβόλιο το οποίο σε προστατεύει και να χρειάζεται booster shots. Αυτό πρέπει να κάνει η Pfizer. Το να πιστεύεις θεωρείς... ότι... Μία, συγγνώμη, το να πιστεύεις ότι μία εταιρεία, επειδή είσαι αντιεπιστήμη εσύ και δεν καταλαβαίνεις, είσαι και αντικαπιταλιστής, χωρίς να καταλαβαίνεις πώς δουλεύει ο καπιταλισμός στην ουσία. Το να είμαστε αντι γενικά και επαναστάτες είναι πολύ φτηνό. Είμαστε ενάντια σε όλα. Η φιλοσοφία από πίσω είναι που πρέπει να μας οδηγεί. Και εδώ, αυτό που είδα εγώ σε αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν ότι η φιλοσοφία των ανθρώπων εκεί είναι ότι θα πάρω οτιδήποτε για να γίνω υπεράνθρωπος, γιατί αυτό χρειάζεται για να επιβιώσω. Για να βγω από το χρέος που έχω επειδή πήγα πανεπιστήμιο. Α, μπράβο. Είναι βλαμμένο αυτό που λέω. Είμαι ηλίθιος αυτή τη στιγμή. Θέλετε να με βοηθήσετε. Θα απαντήσω στην ερώτηση που έκανες με μία ακόμα ερώτηση, για να το κάνω ακόμα πιο δύσκολο. Θεωρείς ότι εσύ αυτή την ανάλυση που έκανες τώρα, αν την εξηγήσεις σε ένα τέτοιον άνθρωπο, ναι, θα καταλάβει τι είπες? Αν θέλει, ναι. Αν δεν θέλει, όχι. Θα σου πει, okay, Στέλιο, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό ήτανε. Αν... Δεν νομίζω, γιατί δεν... Δεν είναι κάποια σπουδαία ανάλυση. Έχει αυτό, τα πιστεύω, γιατί δεν το αναλύει από πίσω. Με αυτό εκείνη η μαγεία του πράγματος. Δεν κάθεται ο flat earther να το καταλάβει λογικά αυτό το πράγμα, ότι είναι ηλίθιο που πιστεύει. Θέλει να μπει στη διαδικασία να το πιστεύει έτσι και να είναι anti έτσι, χωρίς λόγο, ας πούμε. Γιατί αυτό νομίζει ότι είναι το σωστό, χωρίς να το υπαραναλύσει ή απλά να το αναλύσει. Οπότε άρα δεν έχουμε ελπίδα. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Καλά, ότι δεν έχουμε ελπίδα, εκεί θα καταλήξει. Δεν έχουμε σίγουρα. Δημήτρη, εσύ τι πιστεύεις, ότι λέω χαζά? Όχι, νομίζω έχεις πολύ δίκιο στο κομμάτι αυτό το ότι λόγω της ιδιωτικοποίησης των πάντων αυτό συνεισφέρει στο να μπορεί, στο να υπάρχει και ουσιαστικά υπερ... πες το. Υπερσυνταγογράφηση. Υπερσυνταγογράφηση, ναι. Μα δεν μπορεί... Ναι, πες. Γιατί στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα είχαμε
έχουμε τα ίδια επίπεδα, ας πούμε, υπερσυνταγογράφησης για τέτοιες ασθένειες. Όχι. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν, αλλά νομίζω ότι δεν όχι. Ναι. Μα όλα τα φάρμακα περνάνε από το δημόσιο, δηλαδή φαντάζομαι, ναι, τα περισσότερα. Δηλαδή υπάρχει συνταγογράφηση που κάπως είναι ελεγχόμενη από το κράτος, γιατί δεν μπορείς εσύ ως ιδιώτης να πας και να πάρεις, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, 200 Ζάναξ από μόνο σου, ας πούμε, γιατί θεωρείς ότι τους κάνουν καλό έτσι από μόνο σου. Δηλαδή... Και να θέλεις, θα πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ να βρεις κάποιο γιατρό, ναι, που να ψηθεί, να σου, ναι, τα γράψει. Ναι, ισχύει. Θα πάθεις μεγάλη ζημιά. Δεν θα στα γράψουν. Και αυτό δεν είναι. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτό, επειδή αυτή η κουβέντα γίνεται, και ας κάνουμε κι εμείς το λιθαράκι μας. Δημήτρη, θεωρείς ότι ως ψυχικά ασθενής και έχοντας μια αόρατη αναπηρία, που είναι η διπολική διαταραχή, θεωρείς ότι αν βρεθεί ένα φάρμακο το οποίο θα σε θεραπεύσει για πάντα, χωρίς, ναι, κρατώντας τα καλά της διπολικής, δεν αλλάζει η προσωπικότητά σου, τη δημιουργικότητά σου, ναι, ούτε, ναι, τίποτα, ωραία, θεωρείς ότι είναι δικαίωμά σου να το έχεις? Δικαίωμά μου και ελπίζω να υπάρξει. Μπράβο. Χάρη, εσύ πιστεύεις ότι... Τι θα παραγγείλουμε για βράδυ. Ναι, ναι. Εσύ που ο κόσμος πιστεύει ότι είσαι υγιής ψυχολογικά. Αλλά... και εγώ έχω καταφέρει να τον κοροϊδέψω μέχρι στιγμής. Ναι. Ναι. Εσύ, αν υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα φάρμακο για μία πάθηση, την οποία θα έχεις ή έχει ένας δικός σου και την θεραπεύει πλήρως, θεωρείς ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το φάρμακο, είναι δικαίωμά του να το έχει? Καλά, ναι. Άσχετα με το τι ζει, τι δουλειά κάνει, ποιος είναι, είναι ανθρώπινο του δικαίωμα να έχει τη θεραπεία για αυτό που έχει? Είναι, αλλά όπως ρωτάς τον Δημήτρη και μετά ρωτάς εμένα, νομίζω ότι θα μας παντρέψεις κάπως. Θα σας παντρέψω τώρα, δηλαδή, σαν να είπαμε και οι δύο I do, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει. Με τη δύναμη που μου δίνει. Πλύντε τα κολλιά σας. Ο μεγάλος Ζόργ. Πλύντε τα κολλιά σας, bitch! Είναι λες και θα μας παντρέψει τη φυλακή. Έτσι το λέω, το λέω, ναι, γιατί αυτό δείχνει σε μεγάλο βαθμό το πως, ρε παιδί μου, η επιστήμη είναι ένα εργαλείο των ανθρώπων να μετακινούνται μπροστά. Είναι δικαίωμα των ανθρώπων, των ανάπηρων, των ασθενών, αν υπάρχει ένα φάρμακο που τους θεραπεύει, είναι δικαίωμά τους να το έχουν, να φτάσει κάποια στιγμή στα χέρια τους, ανεξάρτητα με το αν μπορούν να το πληρώσουν ή όχι. Γι' αυτό και θεωρώ απάνθρωπο όλο αυτό το πράγμα και γι' αυτό και θεωρώ ότι το να παίρνεις ένα Schedule 2 drug, το οποίο είναι φτιαγμένο για ανθρώπους με μια αόρατη αναπηρία, οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτό το φάρμακο και έχουν τρομερά προβλήματα στη ζωή τους και αυτό τους δίνει μία ελπίδα για κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα να είναι ήρεμοι, το να κάνεις εσύ abuse και αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν το φάρμακο ή να τους βάζεις στο ηθικό δίλημα να παίρνουν παραπάνω φάρμακα για να τα πουλάνε, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά εξαιτίας αναπηρίας τους, το θεωρώ όχι μόνο ανήθικο, το θεωρώ απαράδεκτο και δεν το θεωρώ ελεύθερο. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ελεύθερο. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ελευθερία. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Θεωρείς ότι είναι λάθος αυτό που έδειχνε στην αρχή, ότι εγώ είμαι okay, μια χαρά, είμαι υγιής, δεν έχω κάποια ασθένεια ή κάποια αναπηρία και παίρνω Adderall για να γίνω καλύτερος? Ναι, είναι λάθος. Κάποιοι το έχουν ανάγκη, ναι, απλά για να έρθουν στα ίσα τους και να είναι υγιείς. Είναι σαν να μου λες ότι εγώ στερώ, για παράδειγμα, ας πούμε, θα κάνω μεταμόσχευση μυελού των οστών, παρόλο που είναι σπάνιοι ιδιώτες, και ένα παιδάκι που έχει λευκαιμία δεν θα το κάνει. Γιατί εγώ θα, ναι, γίνω ψηλότερος. Όχι, φίλε, δεν θα γίνει, ναι, ψηλότερος. Ναι, κατάλαβα τι λες. Okay. Είναι δικαίωμα του ασθενή να έχει τη θεραπεία. Είναι ή δεν είναι? Δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω έτσι. Κάποιος μας μπορεί να το βλέπει αλλιώς. Θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι. Ναι. Άμα θεωρούμε ότι είμαστε κοινωνία. Καλό. Θα έπρεπε να είναι. Πολύ καλό. Ναι. Θα έπρεπε να είναι. Όπως θα έπρεπε, άμα πάθω κάτι, να πάω σε ένα νοσοκομείο και να με κάνουν καλά χωρίς να χρειάζεται να αγχώνομαι για το τι θα πληρώσω. Ναι. Σκέψου ένας Αμερικανός. Και δεν λέω ότι δεν πρέπει να το. Το πληρώνουμε, πληρώνουμε ασφάλιση. Καλά, ναι. Έτσι, δεν είναι ότι... Για τζάμπα δεν είναι τίποτα. Ακριβώς. Το πληρώνουμε και στα χάπια πληρώνουμε ένα ποσοστό και κάποια χάπια είναι πολύ ακριβά. Εγώ τα πληρώνω από την τσέπη μου γιατί δεν είχα ασφάλιση. Από το 2016 μέχρι σήμερα. Και εγώ, παιδιά, σε κάποια φάση από την τσέπη μου τα πληρώνω.
Είναι λογικό, γιατί και οι δημόσιες δομές σε χώρες πιο οργανωμένες από εμάς, που δεν έχουν τέτοια προβλήματα, ας πούμε, φορολογικά κτλ., είναι ακριβώς επειδή πληρώνουν πάρα πολύ υψηλή φορολογία στο κράτος. Δεν είναι τζάπα. Απλά τσοντάρουμε όλοι, ώστε όσοι χρειαστούν από εμάς, αυτή είναι η λογική, και έχουν ένα θέμα υγείας να το αντιμετωπίσουν, να το κάνουν. Δηλαδή, αυτό που πες για την κοινωνία. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Δεν θα αρρωστήσουν και όλοι. Ναι, δεν θα αρρωστήσουν και όλους να είμαστε καλύτερα. Αυτό. Μακάρι να είναι υγιείς όλοι. Αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται, θα είναι κάποιοι υγιείς και κάποιοι δεν θα είναι υγιείς. Η λογική είναι ότι τσοντάρουμε όλοι για να μπορέσει αυτός που αυτό που δεν είναι υγιείς να το αντιμετωπίσει χωρίς μεγάλο κόστος. Εγώ αυτό το βλέπω ως μεγάλη ελευθερία. Δηλαδή, δίνει την ελευθερία σε κόσμο αυτό το πράγμα να υπάρχει ανεξάρτητα από την κακή του τύχη. Αυτό είναι ελευθερία. Δεν είναι ελευθερία το να στερείς από κάποιον επειδή η κακή του τύχη τον έφερε σε ένα σημείο να μην μπορεί να παρέχει πράγματα. Το στερείς εσύ επειδή εσύ έχεις καλύτερη τύχη. Και δεν μπορώ να κάνω αυτές τις συζητήσεις μέσα σε μια πανδημία όπου του δίνεται του άλλου νου ένα καλό εμβόλιο δωρεάν και ο άλλος δεν έχει καταλάβει ότι ο λόγος που δεν έχουμε ανοσία ανεπτυγμένη αυτή τη στιγμή είναι λόγω του κορονοϊού. Δεν έχει να κάνει με τα εμβόλια. Είναι επειδή τα σώματά μας δεν είναι φτιαγμένα για να κάνουν μεγάλες ανοσίες στον κορονοϊό. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Δεν είναι δηλαδή το εμβόλιο το πρόβλημα. Και το AstraZeneca εμφάνισε ένα πρόβλημα και εξαφανίστηκε. Δεν το κάνει κανείς πλέον. Και το διορθώνουν. Θα είναι καλό που χάθηκαν κάποιες ζωές από το AstraZeneca. Όχι, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Αλλά πόσες ζωές χάθηκαν τον κορονοϊό, που είναι ο υπαρκτός κίνδυνος. Γενικά το να. Εγώ δεν μπορώ να. Δηλαδή τα βλέπω αυτά τα ντοκιμαντέρ και με πιάνει ένα. Ότι κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, ρε Δημήτρη, αν το Σιροκουέλ τους το έκανε αυτό και είχε παγκόσμια έλλειψη το Σιροκουέλ, επειδή αυτοί τα κατάπιναν για να γράφουν καλύτερα και εμείς παθαίναμε ψυχοσικά και τρέχαμε στα νοσοκομεία, δεν θα ήσουν εξοργισμένος μέχρι αηδίας. Προφανώς. Εδώ τώρα δεν το βρίσκεις εύκολα το Σιροκουέλ. Ναι, να πας σε Κουεπίν. Είναι σχεδόν το ίδιο. Αυτό συμβαίνει γιατί πάω και τα παίρνω κατά δεκάδες για να είμαι πιο καλός στο bowling. Ναι. Αν πάρεις Σεροκουέλ, Χάρη, ναι, θα γίνεις η μπάλα του bowling. Ναι, αυτό. δεν έχει καθόλου αυτό το αποτέλεσμα που περιγράψει. αυτό που με σκοτώνει περισσότερο ήταν ότι οι μεθαμφεταμίνες που παίρνουν οι νορμοθυμικοί, που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα που έχουν στον εγκέφαλό τους τα άτομα της ΔΕΠΗ, στην ουσία φάνηκε ότι αυτό που τους δίνει είναι ένα μεγάλο boost αυτοπεποίθησης. Να σου πω κάτι, βρέστα με τον εαυτό σου. Μη χρησιμοποιείς μια ουσία που τη χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι για να γίνουν λειτουργικοί. Και πάλι δεν δουλεύει και 100%. Και τους βάζεις στο δίλημα να σου πουλάνε αυτή το φάρμακο για να κερδοφορούν, γιατί έτσι κι αλλιώς δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Το οποίο είναι ακόμα χειρότερο. Ναι, είναι ακόμα χειρότερο. Άνθρωποι με αναπηρία να πουλάνε τα φάρμακά τους γιατί είναι πιο κερδοφόρο από το να είναι υγιείς. Φαντάζομαι να πουλούσαν οι καρκινοβαθείς τα φάρμακά τους για να βγάλουν λεφτά. Έχω να σου πω μια πολύ καλή ιστορία, γι' αυτό off the record. Οκ. Τέλος πάντων. Ωραία συζήτηση. Okay. Ωραία συζήτηση και η ταινία είχε ενδιαφέρον. Είχε, δεν είχε. Και ταυτίστηκα και στο σημείο που έλεγε η κοπέλα που είχε ADHD ότι πολλοί κόσμος λέει εντάξει όλοι δεν είμαστε κάποιες στιγμές δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Και είσαι εσύ όχι δεν καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί. δεν έχεις κατάθλιψη φίλε μου επειδή σήμερα ξύπνησες. Και δεν έχει κέφια. Ναι, αυτό είναι άλλο έχεις πράγμα. Έχεις κατάθλιψη επειδή έχεις κανονική δουλειά. Ναι, ναι. δεν είναι κατάθλιψη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Είναι άλλο το κλινικό πράγμα και άλλο το. Και άλλο είμαι απλά θλιμμένος. Είμαι. Το οποίο είναι κοινωνικό, έτσι. Ναι. Δεν το αφαιρούμε αυτό. Είναι μεγάλο στοιχείο. Πώς να μην είσαι θλιμμένος. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πώς είπα εγώ πριν, είναι άλλο τα εμβόλια, άλλο τα τσιγάρα. Ακριβώς. Βεβαιώνομαι. Πόσο δίκιο έχεις. Εγώ προτείνω να είναι και ο τίτλος του podcast αυτό. Άλλο τα εμβόλια, άλλο τα τσιγάρα. Το γράφω. Ναι, τώρα που το έκανε και callback. Το γράφω. Μισό. Άλλο τα εμβόλια, άλλο τα τσιγάρα. Yeah, bitch! Και θα το λέμε και εμείς τρεις γενικά σε συζητήσεις και θα λένε, αλλά τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Σε φάση που έχουν το μήλα και πορτοκάλια στην Αμερική, θα λέμε εμβόλια και τσιγάρα, παιδιά. Sorry. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πώς μπορώ να ονομάσω το επεισόδιο. Ξέρω μόνο τρία άτομα. Yeah, bitch! Πώς μπορώ να το κάνω.
Αλλά να ακούγεται κιόλας. Καταρχάς, έτσι να πρέπει να ξεκινήσει. Να το διαβάζεις και να ακούς τη φωνή του Στέλιου. Το σημερινό επεισόδιο είναι μια ευγενική χορηγία του. Yeah, bitch! Ρε, ούτε καν αυτό. Πρέπει να ξεκινάει με yeah, bitch. Πρέπει να ξεκινάει okay, okay, χωρίς να κάνω, προηγηθεί θα τίποτα. Θα το κάνω, θα το φτιάξω. Δεν είναι αυτό. Θέμα τίτλου. Πρέπει να... Το πρώτο δευτερόλεπτο. Ναι, ναι πατάς play και ακούγεται αυτό. Yeah, τέλος. Οκ, okay, εντάξει. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, βάλτε μια βαθμολογία στην ταινία να κλείσουμε. Καταρχάς ήταν ντοκιμαντέρ. Πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα τι είναι ταινία και τι είναι ντοκιμαντέρ. Ναι, οκ. Είναι υποσύνολο. Είναι υποσύνολο. Δεν θέλω να βάλω εγώ πρώτα, γιατί θα ήθελα από εσάς να ακούσω τη βαθμολογία. Είπα ταινία επειδή είναι ένα κομμάτι βίντεο μια μισή ώρα. Όχι. It's moving pictures. Ναι, όχι, εντάξει. Και εγώ δεν ήθελα με αυτός ο μαλάκας που διορθώνει. Προφανώς και δεν. Θα έβαζα στο ντοκιμαντέρ αλλά... ένα 8,5 στα 10. Εγώ okay. Επειδή με ενόχλησε λίγο η σκηνοθεσία με τα πλάνα που αλλάζαν τα χρώματα γρήγορα και ναι, τα λοιπά. Ναι, γι' αυτό αφαίρεσα και εγώ βαθμό. Ναι. Και ένιωσα λίγο ότι άμα έχω επιληψία θα το μάθω σήμερα. Ναι. Οπότε θα σου έκανε ένα καλό επιπλέον το ντοκιμαντέρ. Θα πω 7,5. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Okay, και εγώ θα πω 7, επειδή ήμουν πολύ έξω από αυτό. Και από το κομμάτι της ΔΕΠΗ που δεν ξέρουμε πραγματικά αν είναι κάποιος στο φάσμα, αν δεν τεσταριστεί, αν έχει πραγματικά έλλειψη συγκέντρωση, αν είναι όντως πρόβλημα. Αλλά όχι για αυτό το λόγο, κυρίως επειδή δεν είχαμε αυτό, δεν έχουμε στην Ελλάδα την κουλτούρα αυτή και δεν πολύ το καταλάβαινε αυτό που κάνουν εκεί πέρα με το Adderall. Και δεν ξέρω, δεν... Λίγο αυτή η σκηνοθεσία στα αμερικανικά ντοκιμαντέρ που έχω δει που ξεκινάνε και σου δείχνουν κάτι ότι είναι καλό και μετά στο τέλος τελικά είναι κακό. Ναι. Με κουράζει. Ναι. Δηλαδή αυτό το έχω δει σε πολλά ντοκιμαντέρ. Και ναι, θα του βάζα ένα 7. Okay. Και εγώ κατεβάζω στα 8. Γιατί έχετε δίκιο και εμένα ακριβώς αυτά με ενόχλησαν. Απλά θεώρησα ότι ανοίγει τόσο καλές συζητήσεις αυτό. Γι' αυτό και έβαλα το 8,5. Με την έννοια θέμα, ότι ναι. Όταν κλείσεις θα γυρίσεις στον άνθρωπο με τον οποίο το είδες και θα πεις μαλάκα τι γίνεται. Και θα ξεκινήσεις να μιλάς. Αυτό. Αυτή τη στιγμή θέλω να διευκρινίσουμε ότι δίνουμε βαθμολογία στο ντοκιμαντέρ, όχι στους ανθρώπους που έχουν ΔΕΠΗ, ξέρω εγώ. Ότι δίνω 6 σε όποιον έχει ΔΕΠΗ και όποιος έχει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, του δίνω. Όποιος έχει καρκίνο, του δίνω 8. Σε καμία περίπτωση. Bitch. Το ντοκιμαντέρ κρίνουμε έτσι, αυτό λίγο πιο. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω ότι νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα sum up. Είμαστε στη μια μισή ώρα κουβέντας περίπου. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κυριαζίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Που ήταν παρόν στο podcast. Thank you, Mitchell. Είστε πάρα πολύ καλή κωμική και σας συμπαθώ και τους δύο πολύ. Και το Στέλιο, τον έχω αδυναμία. Αφού είσαι το αρκουδάκι. Είναι τέτοιος. Είναι αρκουδάκι της αγάπης και αυτός. Ναι. Και ο Δημήτρης είναι. Ναι, αυτό χάρηκα. Λέω. Χάρηκα. Δεν έλεγα για είπαμε. Μένα. Ελπίζω να πετύχουμε ένας τον άλλο σε παραστάσεις σύντομα να τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε και από κοντά. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Θα τα πούμε και έξω. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε και σε καμιά παράσταση. Και με εσάς. Να έρθετε σε καμιά παράσταση του Δημήτρη ή δική μας ή όπου θέλετε. Αν δεν τον έχετε τσεκάρει, Δημήτρης Κυριαζίδης, τσεκάρετε τον. Έχει περίπου 18.000 podcast. Ναι. Το κανάλι λέγεται Καινούργια Μικρόφωνα στο YouTube και το Spotify. Τέλεια. Θα μας στείλει τα link, θα τα βάλω από κάτω. Ωραία. Τέλεια. Θα τον βρείτε εκεί. Από εμάς, γεια σας. Πάλι έκλεισα να λες και είμαστε σε επεισόδιο στην ΕΡΤ. Ο Δημήτρης θα κλείσει. Ωραία, θα κλείσει ο Δημήτρης καλύτερα, ναι. Από εμάς, γεια σας και να θυμάστε, κάντε τα εμβόλια και μη φοράτε προφυλακτικά. Όχι, όχι, φοράτε. Απλά όχι χωρίς λόγο. Δηλαδή, μην φοράτε προφυλακτικό όταν πάτε στο περίπτερο. Για να πάτε στη δουλειά, ας πούμε. Δεν είναι λίγο όμως κακό, Στέλιο, εμείς να παίρνουμε προφυλακτικά, να λήγουν και να τα κάνουμε φούσκες και στην Αφρική να έχει τόσο AIDS για να τα χρειάζονται. Ξέρεις τι, είσαι πολύ έξυπνο παιδί. Και στο αναγνωρίζω και θα τα πούμε από κοντά, γιατί τώρα δεν θα ασχοληθώ. Σταματάω να γράφω. Γεια σας. Γεια σας.